Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ σε 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Θα γίνει της κακομοίρας. Με τον κύριο Γιάννη Τσιράπη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καταπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης σε 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το όχημά σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133 κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, και αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Και όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού στο Facebook ή στο ποστάρισμα της σημερινής εκπομπής με τον Καναδό ράπερ Drake, ο οποίος πόνταρε παρακαλώ 617.000 ευρώ ότι θα κερδίσει η Arsenal όλες την Ινς και η Μπαρτσελώνα μέσα στη Ρεάλ, και φυσικά πήγε κουβά. Vitex Care, μιλάμε για συναγώνιστη ποιότητα, μοναδικά χρώματα, εξαιρετικές αποχρώσεις, ευελιτέ ματ και ματ φινίρισμα, που όχι απλά ομορφαίνουν αλλά προστατεύουν τις εσωτερικές επιφάνειες. Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάγλου και μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα από χιλιάδες αποχρώσεις στην αγαπημένη σας σε Vitex Care. Καλησπέρα Κωστή. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Κάξι, με έβαλες μέσα. Δεν σε έβαλα, μπήκαμε. Ε, μπήκαμε. Τι να κάνω. Τι είναι αυτό το βιολί εδώ πέρα. Εντάξει, τι μπορώ να κάνω, πες. Τι να κάνεις, τίποτα να μην κάνεις. Αν μ' έρθουν τα νούμερα κάτω, πεις, θέλει μια άλλη. Γιατί εντάξει, μόνο και 16, ποιος μπαίνει και 16, μόνο τώρα. Τα παράπονα στη διεύθυνση. Τι να κάνω εγώ, δηλαδή, συγγνώμη, ό,τι ώρα. Τι ζεις εσύ, δηλαδή. Τι ζω. Τι παράγω, κάνω παράπονα. Διαμαρτυρήθηκα, μία φορά, δύο φορές. Και αν θέλεις, προσπαθούμε να τελειώσουμε ακριβώς. Ο Τσίκος πάλι μας έβαγε. Μάλλον. Γιατί δεν το βγάζει πιο νωρίς τον Τσίκο. Δεν ξέρω. Να πει 5 λεπτά περισσότερα πράγματα. Δεν ξέρω. Να έρθουν με τις μανδύες εδώ να το μαζέψουν. Με ζούρλα μανδύες. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Λοιπόν, είχαμε ωραία πράγματα στο Σαββατοκύριακο. Ωραία, μια χαρά. Ίσως είναι ωραία. Μεγάλα παιχνίδια στο εξωτερικό. Εντάξει. Όχι μεγάλα παιχνίδια στην Ελλάδα. Γιατί, ωραία ήταν, γιατί. Όχι όλα μεγάλα είπα. Τι όχι μεγάλα, όχι ωραία παιχνίδια ήταν. Με το πιο ωραίο παιχνίδι της αγωνιστικής θα κρίνεται στο τέλος, αυτό ήταν μέσα στην ΑΕΚ και αυτό. Όχι, το πιο ωραίο μισχόλι ήταν στο Χάρι Λάου. Δεν ήταν τη ΑΕΚ. Πιο ωραίο. Όχι, το πιο ωραίο είχε φοβερό ρυθμό του ΑΕΚ. Τι λες το. Ρυθμό. Ρυθμό, θλάσσης ο ένας, τραβήγματα ο άλλος, πάνω κάτω η μπάλα, τι λένε. Και μεγάλο ρυθμό για Super League το παιχνίδι του Άρη. Αν είχε ρυθμό του Άρη, θα εντάξει. Άμα αν ρωτήσει κανένα γυμναστή στο ποδόσφαιρο, θα σου πει εξωτοτικό ο ρυθμό για Super League. Εγώ τρελάθηκα με αυτό το παιχνίδι. Εγώ δεν τρελάθηκα με το παιχνίδι. Εσύ έπρεπε να κάτσει παραγή, εγώ και να τα κάνει. Εγώ δεν τρελάθηκα, είδε ένα παιχνίδι στην ΑΕΚ που και οι δύο ομάδες κάσαν ένα σκαρμό ευκαιρία και θα μπορούσε οποιοδήποτε να κερδίσει. Αυτό ήταν το δεύτερο καλύτερο. Σήμερα θα γίνει το μάπα. Οι δύο ομάδες δεν προδιαθέτουν ότι θα δούμε κάτι καλό. Άργες ομάδες, βαριές ομάδες. Κακές ομάδες. Κακές ομάδες και οι δύο. Θα μιλήσουμε και αυτά, μιλήσουμε για αυτά που γίνανε. Ναι, είδαμε μεγάλα παιχνίδια στην Ευρώπη. Ναι. Όπως είδες, η Μπαρτσελόνα δεν είναι καλά. Την έχει η Ρεάλ εύκολα. Εντάξει, το μάτσο είδες. Φυσικά. Και τι κατάλαβες. Τι κατάλαβα. Ναι. Είναι το 3-1 κανονικό σκορ ή πλασματικό. Και λίγο ήταν. Και λίγο ήταν. Και λίγο ήταν. Γιατί η Μπαρτσελόνα από τη στιγμή που απέκτησε τον Λεβαντόφσκι, ναι, και παρουσίαζε ένα τελειωτικό ποδόσφαιρο με τον Τζάβι στον πάγκο στο τέλος της χρονιάς, ναι, θεωρήσαμε ότι θα ανεβεί κι άλλο. Τώρα βλέπεις ένα Λεβαντόφσκι να παλεύει θα ανέβει. Την ομάδα θα ανέβει. Να είναι στα γαμμένα. Θα ανέβει. Να είναι στα γαμμένα. Θα ανέβει, λέγει άλλο. Εντάξει, όταν μια ομάδα μέχρι σε εκείνο το παιχνίδι είχε δεχτεί ένα γκολ και δεν είχε τρία, αυτό κάτι δείχνει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τρομερό παιχνίδι στο Άνφιλντ με τη Λίβερπουλ να κερδίζει την. Τι? Είναι βλάκας ο Γκουαρδιόλα. Βλάκας. Βλάκας γιατί? Βλάκας είναι. Είναι δυνατόν να φας τέτοιο γκολ Αλφα Εθνική Αγγλίας. Να μην έκανε το τσάφο. Ένα παίκτη άφησε πίσω. Να μην έκανε το τσάφο. Τι να μην έκανε το τσάφο. Είναι ατομικό το λάθος. Τακτικό είναι. Πρώτα απ' όλα τακτικό. Όταν οι 11, οι 9 από τα 11 στην επίθεση. Έχει το Κανσέλο. Κανέλο, πώς το λένε. Του Κανέλο. Έναν. Και άμα ένα πάθει κανένα έμπραγμα. Δηλαδή, άμα πάρει το αεροπλάνο, έχει ένα πιλότο μέσα. Εγώ τρεις θέλω για να μπω στο αεροπλάνο.
Συνήθως δύο έχει από ό,τι ξέρω. Άμα το πιάσει τον έναν έβραμα, τον άλλον με το, τι έκανε, την αεροσυνοδάμα. Ξέρεις τώρα, υπευκαιρία. Το ξέρεις, το ξέρεις, ναι, ότι τρώνε διαφορετικά φαγητά. Βέβαια. Οι πιλότοι. Μπορεί να του πιάσει κόψιμο. Οπότε, αν κάποιο πειράξει τον ένα, να μην πειράξει τον άλλο. Φυσικά θα φάνε διαφορετικά. Στο ίδιο εστιατόριο. Εγώ, άμα δω σε εστιατόριο τον πιλότο να τρώει με τον συγκυβερνήτη και είναι να μπω στο αεροπλάνο το δικό μου, δεν μπαίνω. Όχι, το γνώριζε αυτό. Είναι λεπτομέρεια. Δεν το ήξερα, το μάθω. Φυσικά τι. Τρώνε αφήσει. Δύο που του χώρισε η γυναίκα του πιλότου. Εσύ πάσε. Δύο που κάνανε παιδιά του. Πολύ βαθιά. Κανένα κοινωνικό αυτό. Τι το πάω. Είμαι προπονηταρά και θα κάνω τη σύνθεση τη Τζίαν εγώ όπω πρέπει. Αφήσω εγώ τον άλλον με τον άλλο μαζί μέσα. Θα βάλω παοξίμαρκιανό στο πιλωτήριο. Παραδυναϊκό με λίγο. Παραδυναϊκό με λίγο. Να σκοτωθούν στο ξύλο και να πλακωθούν να πέσει το αεροπλάνο στον Ατλαντικό να πούμε. Έψε τον Κανσέλο μέσα μόνο του. Τι, με χι άρχοντα ήταν. Τι πήγε να κάνει. Του την είδε γκόμενο. Ωραία τον πιάσανε τον Χάλαντ. Πολύ ωραία. Ωραία τον πιάσανε. Και ο Γκόμε τον πήγε καλά. Του είχασε κάνει δύο κεφάλια. Εντάξει, γαϊδούρι. Ένα, εκείνη, τέσσερα. Τι θε. Ένα παιχνίδι. Τον παίξαν καλά ο Γκόμε, ο άλλο πιο πίσω, κοντά. Δεν τον άφησαν να ανασαν. Έτσι παίζεται. Μα έλυσε την απορία. Ο Κλόπ μα έλυσε την απορία. Έτσι παίζεται. Πώ μαρκάρουν το Χάλαντ. Τι να κάνει. Το αφήσει ζώνη στα 5 μέτρα, στα 8 η center back. Σε διαλύσανε. Κοντά ο ένα και ο άλλο δίπλα. Δυο θα φυλά τον έναν. Τι θα σου κάνει γκολ. Τι θα σου κάνει γκολ. Το έκανε πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, παρακάτω. Το έκανε πάρα, ναι, πολύ ωραία. Από ποιο παιχνίδι θες να ξεκινήσουμε. Έλα τώρα, κόκκινα τώρα. Θα αναλύσουμε τώρα το παιχνίδι. Τι είμαστε, γιατί εκεί όχι, είμαστε. Μισό. Εντάξει, σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός Παοκ. Τι να αναλύσουμε. Θα φτάσουμε εκεί. Τι αρχική Κυριακή. Υπόθηκαν πολλά. Πες τα εν συντομία. Για το Άρης με τον Ιωνικό. Τι υπόθηκαν πολλά. Όχι, ήταν διπλό ημίχρονο στο τελικό. Ναι. Όχι, το στήσαν, όχι, το φτιάχναν. Τι τα λένε αυτά. Γράφονται στα μέσα κοινωνικών παντού. Για το Λεβαδιά Βόλο δεν γράψανε. Γιατί έγινε. Καλά παίζει ρε κουμάρι και δεν ξέρει τι έγινε εκεί. Για παίρνει. Τα 21 κόρνερ θα μου πει. Παίξε ρε κόκκινη. Το 0-1-2-1 στο ημίχρονο ανατροπή πόσο έδινε. Άστο τώρα το έργο τώρα. Δεν έγινε ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο πήγαν τα. Ναι, το 0-1 στην ροή. Τη φάση το 90 που τη βγάζει ο αμυντικό πάνω στη γραμμή. Ναι, εκεί δείχνει ότι δεν το στήσαν. Ακριβώ. Ναι. Αυτό. Εκεί δείχνει ότι δεν το. Άρα είναι ο εξαιρετικό κύριο Μπέο και ο εξαιρετικό κύριο Κομπότη. Εξαιρετική για σένα είναι αυτή. Ο Μπέο και ο Κομπότη στο εξωτερικό θα ήταν. Διαγραμμένη από το ποδόσφαιρο 30 χρόνια. Πάμε παρακάτω. Ο Μπέος με τον Κομπότη. Να πω κάτι, ναι, για τους πονηρούς. Ο Πάλμα σημάδεψε το δοκάρι. Το σουτ που κάνει. Ναι. Δεν νομίζω να μπορεί. Επειδή βγήκαν 10 παοξίδες από την Νεάπολη και είπαν ότι ξέρω εγώ ήταν διπλό ημίχρονο στο τελικό και αναπτύσσεται. Πρέπει να το κάνω εγώ θέμα εκπομπή τώρα. Θα σου πω. Για πες μας. Εγώ στάθηκα μόνο σε ένα πράγμα. Δηλαδή ο Ιωνικός πέφτει κατηγορία, θα το κάνει 0-1, θα τραυματιστεί ο Κάνιας και θα το κάνει 2-1. Εντάξει. Φυσικά και όχι. Πάει, παίξε μπάλα. Φυσικά και όχι. Παίξε μπάλα. Αλλά ο κόσμος έχει μάθει να φτιάξει τον κόμμα τώρα. Τον κόμμα και τον πρίντεζι τώρα και τον κόμμα τώρα. Πάμε παρακάτω τώρα. 10 παοξίδες βγήκαν και είπαν τώρα για να το κάνω εγώ σημαία τώρα. Δεν το κάνουμε. Τι να το κάνω. Άμα είναι κανένα ήλιο. Η ερώτηση που έκανα δείχνει ότι το κάνω σημαία. Ναι, το κάνει σημαία τώρα. Σημάδεψε το δοκάρι ο Πάλμα. Ρε, τώρα το λες εσύ και τώρα για να καλύψει το πισινό δικαιολογίζει τώρα δεν το δοκάρι. Τι άλλο είχαμε. Πες μου εσύ, από πού θα ξεκινήσουμε. Τι να ξεκινήσουμε. Πού γουστάρεις ρε παιδί μου, τι θες να πω. Πού, καταρχήν φωνάζουν όλοι για ότι ο Ατρόμητος δικαιούται απέναλτι. Δεν είναι απέναλτι. Ποιος το λέει εσένα. Εγώ το λέω. Γιατί το λες εσύ. Γιατί ο επιθετικός του Ατρομήτου, ναι, ο παίκτης του Ατρομήτου, ναι, βάζει τον αγώνα στο πρόσωπο του. Πότε τον έβαλε. Πότε τον έβαλε. Πέφτοντας. Όποτε θέλεις το έμα. Ποιος κάνει πρώτα στην παράβαση. Το ξέρεις. Πρώτα είδες. Την παράβαση τι κάνει ο Μάνταλος. Τότε ρε ηλίθεια είναι απέναλτι. Για σένα. Όλοι και εγώ λέω ότι δεν είναι απέναλτι. Τα μάτια μου δεν έπαιρναν. Τα μάτια σου είναι κόκκινο μετά τις 7, άμα πλακώσεις τα μεταξά. Αλλά, γυαλίζουνε να πούμε, έχουν μια γυαλάδα, μια αυτή. Ωραία, τώρα. Πας τα μάτια σου, τώρα τα μάτια σου. Με κάνει πόντος παράβαση. Με αποστόμωση τώρα. Του κάνει ο Μάνταλος. Μπέναλτι, μετά δεν ισχύει τίποτα. Ρε φίλε, τραβιούνται συνέχεια μέσα στην περιοχή. Άλλοι τραβιούνται. Κόκκινο και άλλο τραβάει πρώτο ο Μάνταλος και μετά ο άλλος. Και στο φινάλε πρέπει να πάει στο ΒΑΡ, να μην το λήξει το μάτς. Σε αυτό ναι. Ο άλλος ο Μηταράς. Σε αυτό ναι. Ο άλλος ο Μηταράς. Ο φίλος των Παοξίδων και των Αεξίδων, ο Σιδηρόπουλος, με την ΑΕΚ τώρα τη βολεύει, την έσπρωξε από το 75 φρου φρου. Ότι σφύριζε, την ευνόησε κάποια στιγμή. Την έσπρωξε το πέναλτι τη Άκη Καραμπινάτο, του πήρε τα 9 το μαύρο μάτι. Λάθος έκανε, ενώ ήταν καλός μέχρι εκείνο. Εντάξει, πέναλτι έκανε. Αλλά το φρου φρου. Α, σε αυτό. 6-7 λεπτά καθυστέρηση. Αυτό το δέχομαι. Και το πέναλτι του Μάνταλου. Τι σου δεν δέχομαι το πέναλτι. Τι σου λέει αυτό. Τα μικρά είναι χειρότερα τι από αυτό. Τι σου λέει αυτό. Σπρώξουμε την ΑΕΚ.
Αλλά όχι για το πέναλτι, γνώμη μου δεν είναι πέναλτι. Εσύ γνώμη μου είναι. Τι γνώμη σου είναι, ρε. Ποιος τραβάει πρώτα. Ο Μάταλος. Άρα είναι πέναλτι. Άμα γίνει διαφάση εδώ με τον ΠΑΟΚ, θα γλύφεται τον Καγκάτση και του άλλου. Πέναλτι τον ΠΑΟΚ. Πέναλτι τον ΠΑΟΚ. Τι γλύψωνα. Γιατί ανάγκη τον έχω. Γιατί τον γλύψω. Και εμεί ανάγκη τον έχω. Και λοιπόν, παρακάτω λέγε. Πέναλτι υπέρ του ατρομή του. Πέναλτι υπέρ τη ΣΑΕΚ. Μετά το 70 φρούφρου σφύριζε στην ΑΕΚ. Αυτό 100%. Ο Μιτάρας. Ο Μιτάρας. Στο πέναλτι την έκανε μούχτη. Στο τελευταίο λεπτό. Λαμία Παναθηναϊκός είδες. Όλο το είδα. Το έκανα στο. Το έκανα. Το έκανα. Τα έσχη του φωτιά τα είδες. Τα έσχη του φωτιά. Ναι. Τι να δω. Τις αποβολές που δεν έδωσε. Φυσικά. Τις Λαμίας τα έσχη να κοιτάξεις. Που έπαιξε για την ΑΕΚ. Η Λαμία έπεσε για νίκη, ισοπαλία. Κάτσε στα πόδια. Ένα, περίμενα. Όχι, κάνω να μιλήσω εγώ. Θα μιλήσω εγώ τώρα. Πλήκα να δω. Θα μιλήσω εγώ. Μαυροδόντι. Τα μούτρα σου δεν χάλια είναι. Μαυροδόντι, μια χαρά λοιπόν. Τα μούτρα μου. Λέγε. Και μετά οδύγε μια χαρά είναι. Άμα λοιπόν. Σε δικόμενα να χαμογελάς, δεν θα πάει με άντρα ξανά. Τι θα πετύχει το 206. Έλα, τελείωνε πάμε. Άντε, βρε. Ναι, λοιπόν. Στην γυναίκα να χαμογελάς. Δεν αποβάλει παίκτες της Λαμίας. Ναι. Και δεν είναι μία φορά, είναι ναι. Τρεις τουλάχιστον. Τι σημαίνει αυτό. Σε συνδυασμό με διαιτησία που έχει η ΑΕΚ. Τι σημαίνει αυτό. Ότι σπρώχνουν ΑΕΚ. Ότι σπρώχνουν ΑΕΚ. Ότι σπρώχνουν ΑΕΚ. Φυσικά σπρώχνουν ΑΕΚ. Αφού τη έχει πάρει την ΕΠΟ, ο άλλος με τον Σαββίδη. Σαββίδη να ασχολείται. Έτσι γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Θα το πάρει η ΑΕΚ τα σφυρίγματα. Έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Στην αγωνιστική που είδαμε. Και μένει η Λαμία έπαιξε και αυτή για την ΑΕΚ. Ο διαιτητής έπαιξε. Και νεκρούς να έχει δεν θα βγάζει κάρτα. Ο Φωτιά το λένε. Ο Φωτιά. Από πού είναι ο Φωτιά. Έχει σημασία το που είναι ή τι κάνει. Με νοιάζει που είναι ο Φωτιά. Τι κάνει. Δεν ξέρω το σύνδεσμο που είναι. Καλά κάνει εκπομπή. Εσύ είπε για πέτρο που είναι. Εσύ που κάνεις. Δικός μας είναι, μου φαίνεται. Σου φαίνεται. Ναι. Ξέρεις ή δεν ξέρεις. Ποιον υποστηρίζει ο Φωτιάς. Ποιον υποστηρίζει. Ναι. Ό,τι τον λένε. Ό,τι το λένε. Ό,τι το λένε. Τι το αυτόν ο οποίος κάνετε κομμάτι. Και ο Κουμπαράκης στο βαρ. Ποιος. Ο Κουμπαράκης. Έλα ρε Κουμπαράκη το κοιτάς. Το φώναζε ο Καραμαπάς. Κουμπαράκης στο βαρ. Ο Κουμπαράκης στο βαρ. Ναι. Δεν είναι το πέναλτι αυτό. Μάλιστα. Το πέναλτι. Δεν δίνει την. Δεν δίνει τρεις αποβολές. Όχι, μία τρεις. Ναι. Όταν πάει ο ένας με τις καρδιές στο πρόσωπο. Με τις καρδιές στα πόδια. Με τις καρδιές. Άρα η Λαμία πάει για νίκη, πάει για ισοπαλία και το τρίτο αποτέλεσμα είναι αν χάσει να εξοντώσει τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και τα κατάφερε. Μπράβο. Τα κατάφερε. Φαλουριά, πάρε μια παλάμη ανοιχτή. Υποτακτικέ. Πάρε μια παλάμη ανοιχτή υποτακτικέ κι εσύ. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει. Και εγώ τι μπορώ λέω. Πρέπει να λέμε αυτά που πρέπει. Πρέπει να λέμε αυτά που βλέπω και αυτά που μαθαίνω. Φυσικά. Τι πατάς τώρα, δεις μόνο φωτιάς, άστρα να πάει στα διά. Εντάξει, άμα το πουτάνε το στήλει άλλο. Λέει. Λοιπόν, δεν είναι, είδαμε ένα ξενέρο το παιχνίδι στην Τρίπολη. Σιγά με κάτσω εδώ την Τρίπολη. Και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στους σημάδες. Σιγά με κάτσω εδώ τους σημάδες. Όταν παίρνουν 4 γκολ και σιγά τα ερήπια από τελευταία φάση. Ο Χριστοβασίλης δεν πολύ καλά στην υγεία του. Πουλάει τα Γιάννα που πολιούνται τα Γιάννα. Α τα Γιάννα. Τα Γιάννα πρώτα για να πέσουν. Ο Ιωνικός με την μπάλα που παίζει, στο τέλος θα σωθεί. Καλώς είναι. Στο τέλος θα σωθεί ο Ιωνικός. Θα πάρει βαθμούς πίσω που δεν πήρε και καλά κάνει και δεν διώχνει το Σπανό. Εξήγησε μου ένα πράγμα. Ο Τσιριμώτης. Εξήγησε μου ένα πράγμα. Ναι. Πώς γίνεται να στέκεται καλά στο γήπεδο ο Ιωνικός ναι. Και μετά το κάνει να είναι στα χαμένα. Δηλαδή, για... Δεν έκανε κάποια αλλαγή ο Πάρτιου να πει ότι άλλαξε κάτι. Ο Πάρτιου. Μπήκε και ο Μαύρος ο Κόφτης. Από πού τον βρήκανε, παιδί. Από πού τον πήραν, Πώς τον πήραν αυτό, από πού τον πήραν. Λαχαναγόρα. Τι λαχαναγόρα τον πήραν. Τουλάχιστον αυτό είναι κόφτη. Πώς δεν έκανε. Έβαλε τους Γκαρσίες μέσα. Πώς δεν έκανε, κόκκινε. Του μεταξά πόσα. Αυτά έχει. Πώς δεν έκανε. Πώς δεν έκανε, Χικ. Δεν άλλαξε το κέντρο του. Χικ. Πότε έκανε τις αλλαγές. Ρε Πέβα, άλλαξε το κέντρο, το καταλαβαίνεις, το μυαλό σου να πούμε. Πότε έκανε. Έβαλε τον Καρσία και τον Καρτία. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, πώς δεν άλλαξε. Πότε τις χαμηλά, άκου δω, ρε. Χαμηλά πήρε μέτρα ο Άρης, πώς θα γίνει. Τραυματίστηκε η Κοκάνιας, μπήκε ο Μαύρος, αυτομάτως ο Άρης πήρε το κέντρο. Θέλει μυαλό δηλαδή να αναλύσει τι θέλει. Μεγάλη ανάλυση. Πας στον πίνακα να το κάνεις ανάλυση ούρων, τι είναι. Έβαλε τους κοντούς τους γρήγορους ο Άρης χαμηλά. Βγήκε ο Κάνιας ο καλύτερος παίκτης που κρατούσε. Έκανε πολύ. Λοιπόν, ο άλλος. Βγήκε μπροστά να κάνει το 2-0. Δεν το έκανε. Καλό σου άρεσε 20 λεπτά. Μ' άρεσε. Το δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο χαμένος. Φαίνεται και έδειξε πανικό από την ώρα που δέχτηκε τον γκολ.
Άλλο τι έχει. Από την ώρα που δεν. Τώρα έχει διάλειμμα και μετά έχει πολλά. Α, άμα σε βάζει και 16, δεν προλαβαίνει να πει τίποτα. Τι, πάλι εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Ποιο φταίει. Εσύ. Εσύ, εσύ μιλά, εσύ μπαίνει εδώ, εσύ. Ακούει να μιλάω εγώ με κανέναν όταν έρχομαι εδώ πέρα. Γιατί εγώ με ποιο μιλάω. Μόλου. Στον ψιθυριστό. Τι γυναίκε ψιθυριστά. Του άντρε ψιθυριστά. Ποιο. Όλα ψιθυριστά από πίσω από την πλάτη. Τι είναι αυτά. Σα αρέσουν. Τι είναι ένα πασόκο. Σα αρέσουν. Άντε βρε κουμούνι τώρα θα πει εμένα χριστιανό πασόκο. Κουμούνι εγώ. Γιατί το λες αυτό. Γιατί είσαι. Από πού είμαι. Ξέρω. Ξέρεις. Πάμε σε διάλειμμα. Πάνω Μετρόπολης εδώ σε 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, αδελφόνια 101 και Μάρκ Μπότσαρ γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή μουμπιλάιζερ. Ή τηλεφωνήστε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, φαλία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτες, οτιδήποτε, μα οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά. Όλα γίνονται με ένα τηλεφώνο 85-27-27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. 9.55 και το μήνυμα στο 54-045 με 25 λεπτά του ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρι μας της μερινής εκπομπής. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ έχουμε 18 εισιτήρια για την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Αστέρας Τρυπόλεως. Θα πάρω και κράνη μαζί τους αυτοί. Γράφετε Α02, αφήνετε κενό τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό και το αποστέλει στο 54344, προκειμένου να διεκδικήσετε ένα από τα 18 εισιτήρια τα οποία θα κληρωθούν την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου και ώρα 12 παρατέρατο στην εκπομπή του Γιάννη Πάγκου και του Γιώργου Ζαΐρη. Πάρτε και κράνη μαζί σας εσείς. Κόκκινε και ραπ, καλησπέρα από Ολλανδία. Ρε κόκκινε, άστο πινέλο στον τίγρη. Τραβάει πρώτα ο Μάνταλος, άρα υπάρχει υποψία για πράγμα. Τι είναι, ρε. Έπρεπε να πάει η φάση στο βαρ, άτι γιατί είμαστε εδώ. 100%. Με το σμπρόξιμο στον Παναθηναϊκό. Γνώμη σου, φίλε μου, και γνώμη μου. Πέναλτι πέρτι του ατρομή του είναι, άστο. Πήγε ο Μάνταλος, υψομετρικά είναι κοντός έναντι του αλουλού, τον τραβάει, ο άλλος βάζει το χέρι απάνω. Μετά. Ραπ, πώς αγνοείς αυτό το στοιχειώδες. Δεν πάει ο διαιτητής στο βαρ να ρωτήσει τι έγινε. Το βαρ κοιτάει τη φύση του διαιτητή και αν είναι λάθος τον φωνάζει να το δει. Τίποτα ρε, δεν πρόλαβε. Ο νόμος λέει άμα τον σφίξει δεν μπορεί να πάει. Το βαρ. Σφαγή τη μπάτσα χθε. Πέναλτι στο Λεβαντόφσκι και δεν δώσανε. Το δεύτερο γκολ τη Ρεάλ προηγείται offside και ναι. Το πέναλτι προηγείται offside. Δεν τα λες αυτά. Εγώ δεν τα βλέπω έτσι. Εσύ δεν τα βλέπεις γιατί τα αστέρια είναι πολλά. Γρηγόριο, έξω από εδώ που έχεις δίπλα στην προηγούμενη Κυριακή είχε ευθυνθεί γρήγορη ανάρρωση στο Σαράφι. Και όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι πολλωστή. Δεν είναι πρώτη φορά, αλλά πολλωστή. Πού τον βρήκατε αυτό τον απίθανο. Εντάξει, θέλω να πω. Βρε ηλίθι. Πιάνει στο στόμα σου τέτοια θέματα, βρε βλάκα. Ο Σαράφι ήταν σε κόμμα και ξύπνησε ο άνθρωπο. Είπαμε, μήπως έχει μια ελπίδα. Του ευχήθηκε ότι καλύτερο. Δεν κατάλαβα. Ο Σαράφι είχε προβλήματα υγεία χρόνια τώρα ο άνθρωπο. Βλάκα, κάνεις χιούμορ με το θάνατο του ανθρώπου και επευκαιρία να πω και δύο κουβέντες. Ανόητε. Εσείς εκεί στον ΠΑΟΚ, το έχετε χάσει το έργο να πούμε. Πέθανε ο Σαράφης. Σαν ΠΑΟΚ, σαν οικογένεια. Πέθανε ο μεγαλύτερος σκόρερ όλων των εποχών του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν σου λέω το ανθρώπινο κομμάτι. Που είναι ένας παίκτης που μπορεί να μην είχε 136 γκολ, να έχει 60. Πέθανε όμως. Είναι της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Εγώ θα το πάω και σαν οντότητα. Πεθαίνει λοιπόν ο Σαράφης, έκανε 136 γκολ, πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ όλων των εποχών, από τα οχτάρια. Έχει πει όχι στον Μπάρλο και έμεινε με το 1/5 των χρημάτων στον ΠΑΟΚ, το 1/4 περίπου των χρημάτων στον ΠΑΟΚ. Ενέκτο. Ας τα μαθηματικά ρε κόκκινε, έβαλες μέσα τον τράγο εκεί να σε περάσει το μάθημα, άσε με ίσιο. Ενέκτο. Ένα 200 του έδωσε ο ΠΑΟΚ, 5 τον έδωσε άλλο, τράγο. 7-200. Πάντε πάλι. Έτσι μου είπε ο Γιώργος Ρωμάτιος. Αν έλεγε ψέμα. Ο Γιώργος Ρωμάτιος ήταν σε γρή μορφή. Του τα είπε ο κύριος Μπούζας. Ποιος Μπούζας ήταν. Έτσι λέει ότι το είπε. 5 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, εντάξει. Πού τον είδε τον Μπούζο ο Μάτιος. Ρε φίλε, έχω λόγο να σου πω. Θα μαλώσουμε για τα λεφτά τώρα. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, ό,τι πεις εσύ. Μένει στον ΠΑΟΚ προπονητής, βοηθός, τεχνικός. Τον υπηρετεί από διάφορα. Τον υπηρετεί. Από την ΚΑΕ πάω και από τον Εραστέχνη πάω, δεν στείλαν κανέναν. Ούτε να κάθετε, ούτε έναν. Ωραίες, εγώ δεν το λέω. Και σαν θεσμό, σαν δημόσια σχέση. Στείλαν ένα, δεν τον ήξερε η μάνα του. ΚΑΕ πάω, δεν πήγε κανένας. Δεν εκπροσωπήθηκε από κανένας. Δεν πήγε κανένας. Προέδρος να πάει, τίποτα. Κανένας. Αν πήγε και δεν το ξέρουμε να μας πούνε, όχι, κάνετε λάθος. Αλλά οι μεγάλοι, οι διευθυντές, δηλαδή σαν να πεθαίνει, ξέρω εγώ, ο δήμαρχος,
και να πάει να εκπροσωπήσει, ξέρω εγώ, εγώ ή ο Μπάτζιος και να μην πάει ο Ανδρώνης, ξέρω εγώ, με τον Μπούζο, κάτι τέτοιο. Θεσμικά, 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 ρε κόκκινε. Ο Σαράβης πέθανε. Ένα αυτό, δεύτερο. Πάρτε κράνη Save Block που είναι η χορηγή μας. Και ο Κουλιανός και ο Ζαΐρης. Ο Στρόγγυλος και ο Ψηλός. Στρόγγυλο λέω τον Κουλιανό. Ο Στρόγγυλος και ο άλλος. Ένα μεγάλο κράνος ένας, ένα πιο μικρό άλλος. Το κοτρόνι που θα πέσει στην Τούμπα. Τους το λέω, αν δεν βάλει ο ΠΑΟΚ 25 πρώτα λεπτά τον γκολ. Γιατί σήμερα βλέπω να κάνει. Τέλος πάντων μπορεί να φέρει και εκεί. Αν χάσει το αύριο σήμερα. Άλλο. Έφυσα την κουρουμπίλια. Εγώ. Ναι. Την είπα μια λέξη. Που λέμε για τις γυναίκες. Όχι τόσο. Πώς να το πω, δεν μπορώ να το πω τώρα. Γιατί εκεί θα με φάει λάχανο ο δικαστής. Στο YouTube μπορώ και βρίζω πιο εύκολα. Μπορεί να εκφράζουμε πιο εύκολα. Όχι και εδώ εκφράζουμε, αλλά δεν πρέπει να προσέχω περισσότερο τις εκφράσεις. Με μεγαλύτερο τάκ. Με μεγαλύτερο τάκ να έχω εδώ. Βγήκε ο ξάδερφός της και έγινε φασαρία από την καρδίτσα. Είναι αυτή που είναι. Βγήκε ο ξάδερφός και έγινε χαμός. Δεν παίρνω τίποτα πίσω. Της είπα μια κουβέντα και δεν την παίρνω πίσω. Εντάξει, με ζητάτε. Για το βάρτι του Βικελίδη. Για το βάρτι του Βικελίδη. Για ποια βάση, πέναλτι. Το πέναλτι, γίνεται πέναλτι περισσότερο. Στο βάρη η κυρία Κουρουμπίλια, δεν λέει βάρ και τα λοιπά. Γιατί βάζετε την Κουρουμπίλια σε εμάς του Άρη. Ξέρετε ότι έχει προηγούμενα με αυτούς εκεί. Εάν κάνει το λάθος που θα το κάνει εις βάρος του Άρη, γιατί έχει αυτή θέματα, θα βγει να τη βρίσουν. Θα βγει ένας λαπτόπρος να τη πει μια κουβέντα, γιατί τη βάζετε τη γυναίκα εκεί πέρα, 45-46 χρονών. Στο βάρ τη βάζουν εκεί, άστινα τη γυναίκα, βάλτε σε ένα άλλο μάτς. Πρέπει του Άρη, δεν τα ξέρετε αυτά. Μα τόσο μπουφ είστε. Μα τόσο αντιεπικοινωνιακοί είστε. Μα τόσο άσχετοι είστε. Έχει θέματα, τη βρίζουν τη γυναίκα. Καλώς, κακώς τη βρίζουν. Τι είπα και εγώ την κουβέντα. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Άντε να βγει ο μπαμπάς της, να βγει ο γκόμενός της, ο άντρας της, η γυναίκα, ο σύντροφός της. Ο ξάδερφος βγήκε. Έλα Παναγία μου, δηλαδή τώρα. Ο ξάδερφος. Ωραία γυναίκα, βγει ο ξάδερφος. Εγώ περίμενα να με ορμήξει κανένα σύντροφο, κανένα σύζυγο, ξέρω εγώ κτλ. Πει τι λέτε, ξέρω εγώ, να δεχτεί. Τίποτα. Μόνη τη είναι. Άρα λοιπόν, όσοι είστε και την αγαπάτε, πρόσφεσμε και το τελευταίο. Πόσο γουρούνια είστε, ρε Παοξίδες. Πόσο γουρούνια μπορεί να είστε. Για το μπάσκετ, πόσο ουρακοτάγκι μπορεί να είστε. Πόσο πυθικοειδής μπορεί να είστε. Ρε. Καλά είναι δυνατόν να βάζει συνθήματα ότι είναι καλά που είναι νεκρός, που είναι αριανός. Και άλλοι δεν είχατε τσίπα, πάρετε δρόμο να φύγετε από το γήπεδο, ρε ξεφτύλες. Γι' αυτό το λόγο έχετε αντιπάθειες σε όλη την Ελλάδα. Έχετε ένα καλό πρόεδρο, πώς το λένε, τον Σαββίδη, πάρα πολύ καλός, δεν προκάλεσε, δεν έκανε ο άνθρωπος, πληρώνει, κάνει, ράνει, έχετε καταντήσει αηδία. Έχετε καταντήσει εμετική. Εμετό σε πιάνει. Ουρακοτάγκι, έλεγε κάποιος φίλος μου. Οι πίθηκοι λέει, οι πίθηκοι διαμαρτύρονται γιατί τους λένε ότι είναι πρόγονοί μας. Διαμαρτυρήθηκαν οι πίθηκοι. Αν πας να πεις στον πίθηκο είσαι πρόγονός μας, θα δώσεις μια μπουνιά ο πίθηκος και γομάρια οι πίθηκοι να πούμε. Είναι αυτά ρε. Είναι αυτά, ντρέπεστε λιγάκι ρε. Και εδώ δεν θίγουμε τίποτα να πούμε. Δεν θίγουμε. Περνάμε μπάι να πούμε. Ποιος το πέρασε μπάι. Εσύ το πέρασες μπάι. Δεν το πέρασε. Δεν φτάσαμε εκεί ακόμα. Ποια εκπομπή. Δεν φτάσαμε. Κάτσε από το πρωί ποια εκπομπή ρε, μίλησε. Μιλήσανε. Να με σηκώσεις, δεν άκουσα. Τι να σε σηκώρω ρε κόκκινε, δεν άκους. Άμα το κάνανε οι γάβροι κάτω, άλλοι εκεί, αλήτες από την άλλη μεριά. Όποιοι και φύγαν. Αν το κάνανε θα ουρλιάζαν. Δεν το φύγαν αυτοί. Κατάλαβες τι είμαστε όλοι. Αν έβγαζαν οι Ολυμπιακοί τέτοια κραυγή, αλήτικοι, θα το παίρναμε εδώ, το κάναμε ναό εμείς. Οι άλλοι δεν μιλάγαν κάτω. Τώρα βαράνε δική μας το σύνθημα εδώ. Εντάξει. Το κάνουμε μούχτι εμείς, το λένε από κάτω. Δεν το αναδεικνύεις τώρα. Τι να αναδείξω ρε κόκκινε, εγώ τι να σώσω εγώ. Ό,τι τι να αναδείξω. Εσείς φοβάται που ζείτε. Ποιος φοβάται. Φοβάστε που ζείτε. Ποιος φοβάται. Φοβάστε, μην πεις τον ορακοτάγκο τίποτα και εσύ σε πλακώσει. Σιγά. Δεν κατάλαβα. Τι φοβάσαι ρε κόκκινε. Πόσα θα ζήσεις ακόμα. Με αυτά που τρως και πίνεις. Ο άλλος 43 χρονών μας άφησε χρόνους να πούμε. Πόσα θα ζήσουμε. Μην φοβάσαι να πεις κουβέντα. Στα παράδεκτη, κοιτάξτε και εκεί στην ΚΑΕ και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Χάνετε κόσμο. Τι θέλω να πω με αυτό.
η ΑΕΚ με το Μελισανίδη καπηλεύεται τις χαμένες πατρίδες, καπηλεύεται τον ποντιακό ελληνισμό, καπηλεύεται την προσφυγιά. Και χτίζει επικοινωνιακά πάνω εκεί. Χτίζει και πολυκατοικίες επικοινωνιακά. Και εσείς έχετε 50-100-200 σουλακοτάγκους, οι οποίοι βρίζουν τους νεκρούς και τα λοιπά και χάνετε κόσμο. Το καταλαβαίνετε. Δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει καλά. Του χρόνου μπορεί να πετάει. Και εγώ σου λέω, τρελαίνε το Σαββίδης, παίρνει και τρεις παιχταράδες και παίρνει και το πρωτάθλημα. Δεν ξέρεις. Ναι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπάλα είναι. Εκλογές θα έχουμε. Την πέταξε την παπαριά. Τι εκλογές θα έχουμε. Μπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση θα αλλάξει. Μπορεί λέω, να αλλάξει. Αλλάξει. Παίρνει όργο ότι θα βγει αυτή. Εγώ παίρνω όργο. Εγώ δεν παίρνω. Τι ποιο θα είναι. Πού να ξέρω. Ποιο θα διορίσει. Το Πασόκ πάντα. Εγώ λέω θα είναι τρικομματική. Θα ο Λεκάκης θα βάζει κόσμο όταν βγει. Τρικομματική θα. Τι τρικομματική θα είναι. Μωρέ. Πάλι και πάλι τρικομματική δεν είναι. Άμα εσύ κοιμάσαι όρθιο και εγώ τώρα τα μάθω. Ξέρει πώ γίνονται οι μεταθέσει και τα ρουφέτια. Ο ένα με τον άλλον. Κοιτάει. Ξέρει ότι το Πασόκ διορίζει πιο πολύ από την Νέα Δημοκρατία ξανά. Δεν το ξέρει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Όχι. Όχι. Δεν ισχύει, όχι. Ξέρεις ότι οι αριστεροί παίρνουν πιο πολύ στο δημόσιο. Δεν ισχύει. Τι δεν ισχύει, ρε. Απεριμένεις να σου κάνει δουλειά ενώ ο δημοκράτης κάει. Είναι άλλη ιστορία. Βρε, ακούσε, λέω εδώ. Άλλη ιστορία. Βρε, τα ελληνικά τα ξέρεις, θα τα πω στην κοινωνία. Θες να κάνεις ρουσφέτη. Δουλειά. Ναι. Δεν την κάνει ο δημοκράτης. Σου βγάλει το. Είναι άλλο αυτό και άλλο το άλλο. Βρε, καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Ο Πασόκο θα την κάνει γρήγορα. Ψήφισε Πασόκ. Γιατί να μην ψηφίσω, Πασόκ, άμα μου κάνει τη δουλειά αυτό. Αυτός... Θα κοιτάξω την πατρίδα και τον κοινό κυβέρνο. Ψήφισε Πασόκ. Τι να κάνω. Πάμε παρακάτω. Αυτό το πράγμα με τους νεκρούς. Είναι αηδία. Είναι εμετικό, ρε. Το λιγότερο. Σας πιάνει, ρε. Ντρέπεστε λιγάκι, ρε. Τόσο ζώα να είστε, ρε. Από οποιαδήποτε ομάδα, ρε. Εδώ λέμε σεβόμαστε τους νεκρούς. Πάνε στα Τέμπη άλλοι, γκρεμίζουν το. Κλέβουν τα κασκόλ. Κλέβουν τα κασκόλ και. Τι είναι αυτά τα έργα, ρε. Πού σβήσατε, ρε. Πάει στο μνημείο των Τεμπών. Η ομάδα είναι τι είναι. Λαρισέ είναι. Τι στο διάλο είναι να πούμε. Το νεκρό το σέβεσαι. Όπως και να έπεσε. Είναι νεκρός. Πάμε αλλώς εγώ με το νεκρό. Πάει στο μνημείο. Οι άλλοι βρίσκουν στο παλατάκι του. Είναι νεκρός λέει Αριανός. Και οι άλλοι κάθονται και βλέπουν. Πακ, 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 φωνάζουν. Και οι Καΐ δεν βγάζουν μια ανακοίνωση. Πάω καθόλου. Μισό λεπτό ρε. Μισό λεπτό. Και εδώ δεν ακούγεται κουβέντα. Τίποτα, αμούχτη όλοι. Τι είναι αυτό το έργο. Μ' αρέσει που κάναμε και φωτογραφίσεις. Αυτό και ο Άλκης και αυτό και ο καθένας. Όλοι καπηλευτήκαμε. Όλοι. Το θάνατο του Άλκη. Καλοί άνθρωποι. Από Αθήνα, πολιτική θέλεις. Τι θέλεις, βουλευτές θέλεις. Δημοσιογράφοι θέλεις. Κανάλια θέλεις. Όλοι το καπηλευτήκαν. Αλλά με να πείτε καμιά κουβέντα εκεί να γίνει καμιά. Τίποτα κάτω, κάτω. Σαν τα ποντίκια από κάτω. Φοβάστε να μιλήσετε. Να το θίξετε. Άμα το κάνουν οι γάβροι, οι αλήτες κάτω, οι άλλοι. Ο Μπούζο θα αρχίσει να. Τι κάνεις τα μούτρα, να τα πει στον Μπούζο. Τι Μπούζο να το. Τι Μπούζο να πω και σε σένα να πω, ρε. Το δίθεν, αυτό το γενικά όλοι μας, το δίθεν, δίθεν στεναχώρια. Στεναχωρέθηκαν, λέει, που πέθανε ο Νικολαίδης. Βγάλαν τον πατέρα του, βγάλαν τον άνθρωπο πικραμένος κτλ. Όλοι οι πολιτικοί, όλοι σε ομοσπονδίες και τα λοιπά. Η γυναίκα να βγάλει καμία σύνταξη. Όχι. Θα πάρει 200 ευρώ γιατί ήταν το παιδί. Δεν το θίξαμε. Το ξαναθίγουμε ρε κόκκινε. Ωραία. Γιατί αυτό το παραμύθι να βγαίνουν όλοι κουρμπαγλάδες με τις γραβάτες και να μην διορίζουν εγώ διατάζω. Να διατάζω. Προτρέπω. Να είχα δύναμη, δύναμη, να είχα εξουσία. Την έλεγα την κοπέλα πώς τη λένε, δεν την ξέρω, έλα εδώ κορίτσι μου. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά. Δώρα. Δώρα τι λένε τη γυναίκα. Έλα εδώ κοπέλα μου. Έχεις μόνιμη δουλειά σίγουρη. Όχι, έλα. Βάλτε την στο δημόσιο να ξέρει τι έχει σπουδάσει, τι έχει κάνει. Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία. Βάλτε την μόνιμη στο TV 100 ώρες. Μόνιμη. Στην Ε3. Έχει κάτι κοπρόσχυλα στην Ε3. Δεν ξέρω να μιλήσουν άλφα, να πούν παίρνουν λεφτά. Βάλτε την στο TV 100. Πόσο παίρνει στο TV 100. 1000 ευρώ πάρε. Τι κάνουν στο TV 100. Μισό τα 100 εκπομπές έχουν. Ακροαματικότητα 0 έχουν. Τους βλέπει ούτε η μάνα τους. Και παίρνουν λεφτά από το Δήμο, τους πληρώνουμε εμείς. Δεν πάει την πληρώσει την κυρία Δώρα, τι λένε τη γυναίκα. Δώρα την είπε, τι λένε τη γυναίκα. Α. Πάρτε τη γυναίκα, ρε, βάλτε τη στην TV 100. Κάθε εκεί να κρατάει ένα μικρόφωνο, σάμα τι κάνετε. Και που έχετε το TV 100, τι κάνετε. Πάρτε που μισό τα 100 ακροματικότητα δεν είναι κανένα. Ούτε το ραδιόφωνο, ούτε τηλεόραση του TV 100. Άχρηστη είστε εκεί πέρα μέσα. Να κάνετε ακροματικότητε. Άχρηστη.
Πάρτε την κοπέλα, βάλτε να. Ωραία λόγια, το μετάλλιο. Αχ, 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 Αλέξη, τι ωραία που μίλησες. Άντρας πολύ ίσου, άστε τα λόγια ρε, τη γυναίκα βολέψτε ρε. Κοπρίτες να πούμε. Άντε θέλω να σε πάρουμε μαδιάτικα Δευτέρα τώρα να πούμε. Μη φοβάσαι να πεις κουβέντα, εγώ θα σε βρίσκω και θα σε υποτιμώ, γιατί επειδή νιώθω δυνατός, το κάνω και να νιώσω δυνατός. Ένα πράγμα θα σου πω, δεν μιλάω για εμένα, 704. Όταν έδειξα το θέμα με τον Κωστή εδώ πέρα την Πέμπτη, ότι γίνεται ταυτόχρονα το παιχνίδι του μπάσκετ με το ποδόσφαιρο, δεν μίλησε κανένας άλλος, ούτε έγινε τίποτα. Γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος για αυτό το πράγμα. Καλά, καλύτερα λες οι θύματα παρά να μαχαιρώνονται. Λέω ένα πράγμα. Είναι προτιμότερο. Λέω ένα πράγμα. Θίξαμε ένα θέμα που καίει με τον Κωστή και λέει δεν μιλάμε. Όχι, το έδειξε όλο το ραδιόφωνο. Και ο Μπούζος το έδειξε και ο Καστάρης. Και καλά, εμείς δεν το δείξαμε. Δεν φωνάξαμε. Λέει ότι δεν είπε κουβέντα. Δεν πρόλαβε να πω. Πήρε τον λόγο ο Κωστής και δεν θέλω να το διακόψω. Ο Πετρωτός το έδειξε πολύ ώρα, τον άκουσα εγώ. Δημοσιογραφάρα. Τρεις ξένες γλώσσες. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Από μάναζερ, ο καλύτερο, άρα Ζαΐρης, χιλιόμετρα, τι λέτε ρε, δεν το είπαν. Ραπ γραφικέ, λες ότι δίνει Νέα Δημοκρατία το πρωτάθλημα στο Παναθηναϊκό την ίδια ώρα που έχει περάσει από διαιτησία σφαγεία με Αστέρα και Λαμία, τρώει πρόστιμο απαγόρευση μετακινήσεων εκτός τόπου παλίσα. Και σε προκαλούν να βρει που έπεσε το ίδιο ξύλο όπως αυτό που έδινε χθες που έπεσε στη Λαμία, θύμισε από γες παράγκας το χθεσινό. Ναι, πρέπει να πούμε. Με κάτι γάλε και κάτι ξάφνι. Πρέπει να πούμε ότι το μήνυμα του ακροατή έχει απόλυτο δίκιο που μας κάνει κριτική. Έτσι είναι. Σωστά μιλάει. Η προσέγγιση μας δεν ήταν απόλυτα σωστή. Έχει δίκιο ο κύριος. Ναι. Εδώ μιλάμε για αλητεία χθες. Η αλητεία της Λαμίας. Με συνεργό και συνένοχο τον. Την ΕΠΟ. Την ΕΠΟ και τον Καραφωτιά, όπως το λένε αυτόν τον. Ο Φωτιάς, ο οποίος έπαιξε. Στο πειθαρχικό από 90-10. Από τον νόμο Πέλης. Ο Μπέλας. Από τον νόμο Πέλης. Με ενημέρωσε ο Γιώργος Ζωμάτζικος και ο Νίκος ο Βουδούρης. Ο Βουδούρης. Θα το κέρεσε ρε Βουδούρη το Φωτιά. Από εκείνη τα μέρη είναι που βγαίνετε όλοι δεξιοί. Οι πατριώτες δίδεν. Πετάτε μια σημεία ελληνική και ένα Χριστούλη και δεξιοί. Ότι παρακαλώ. Τι ράτω στο Φωτιά ρε. Τα βρήκατε ο Πάοκ με την ΑΕΚ, εξυρίζει ΑΕΚ τώρα. Και μου λέει ο Καπακίδης που είναι πολύ μεγάλος αναλυτής και σπουδαίος άνθρωπος, ο Καπακίδης, εκπληκτικός από τον Κυλκής, συνεργάτης μου. Κάνει ο ΠΑΟΚ πίσω ρε μου λέει. Έστε μου λέει μην το ψάξεις, το Σκαλίδης μου λέει το Σκαλίδης. Κάνουμε λέει πίσω. Το Παριάκι φίλοι μας, πονδιακός ελληνισμός, τσόμπορ, τσόμπορ, τσόμπορ. Τα ηχεία βουλώνουν, τσόμπορ, τσόμπορ, υπότιτλοι. Να χαθείς από εκεί. Ο Τσιριγότης ο Στόπερ από 8 μάτσα έχει παίξει μόνο σε ένα. Σε αυτό με την ΑΕΚ, τυχαίο Γρηγόρη. Ναι, βέβαια. Το έδειξα εγώ. Θύμωσε ο μπαμπάς. Ο ιδιοκτήτης του Ιωνικού, η Ριγότης. Θύμωσε. Λέει τον Αβραμίδη, τι είναι αυτά που λέει αυτός. Θα λέω ότι γουστάρω τη Ριγότη. Να το βάλει στο γιο σου να παίξει το Χαριλάου που έρχεται κατά ρηπάς ο Άρης από τον άξονα να πούμε. Να πω έκανα λάθος. Να τον βάλει εκεί τον Τσιριγότη να σταματήσει τον μπάλμα. Για να τον βάζει. Και το βάζει μέσα στη Φιλαδέλφια στο φιλικό με την ΑΕΚ. Θύμωσε. Πατσασίνη, τι άνθρωπο είναι αυτό που έβγαλε το σύνθημα. Δεν οπαδεί αυτή που τραγουδούσα χθε. Και στο ραδιόφωνο το πνίξει το λιμέρα, φοβάστε να μιλήσετε, έχει δίκιο ο ραπ. Ναι, γιατί αν μην το θίξω, τι δημόσια σχέση θα κάνω. Εννοείται πω όχι. Τι θα κάνω, περιμένω στην ηλικία μου να κάνω δημόσια σχέση. Φυσικά και όχι. Παιδιά, εγώ τι λέω ότι ο ΠΑΟΚ επικοινωνιακά χάνει με αυτό εδώ τη συμπεριφορά με τι αλητίε και κερδίζει ο Μάγκα ο Μελισανίδη. Αφήνεται. Από όλου Καλαμαριάς, καλά, 3.60 είναι, 3 και ο Κούκος είναι εκεί. Αφήνεται ολόκληρος ΠΑΟΚ. Ολόκληρος ΠΑΟΚ αφήνεται επικοινωνιακά ο Μελισανίδης, μαγιά του, να καπηλεύεται τον πόντο, τον ελληνισμό. Ξέρεις, ρε, αυτή τη στιγμή, σε χωριά της Καβάλας, της Δράμας, εδώ, Μακεδονία, ξέρεις, στα χωριά, ότι έχει ποντιακό στοιχείο, γίνεται άκτο, ξέρεις. Ναι, λέει. Το ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Για ποιο λόγο. Επηρεάζεται. Το καπηλεύεται ο άλλος. Επηρεάζεται. Ναι. Και η Καλαμαριά κοιμάται, τα βρίζουν τον Καλατζή. Βρέμα δεν ήταν ο Καλατζίδης. Με τη μεν τούμπα θα έπαιζε η Καλαμαριά. Βρίζετε τον Καλατζίδη. Ποιον έχετε εκεί να αντικαταστήσετε τον Καλατζίδη. Φωνάστε ο Καλατζίδης, Καλατζίδης. Τετραγωνοκέφαλοι, τετραρούθουνοι. Σας λέω Καλατζίδη. Αν δεν ήταν ο Καλατζίδης, θα ήταν β' εθνική Καλαμαριά σήμερα. Να παίζει. Έστω. Να. Εγώ σου λέω να μην ανέβει. Θα διεκδικήσει και άνοδο. Ορίστε. Δεν ξέρω αν διεκδικήσει άνοδο. Ξέρω εγώ. Το διώχνει από το γήπεδο, τρέχει στο Κυλκίσιο. Τι να φτάρει. Ο Καλαϊτζίδης. Άμα δεν ήταν ο Καλαϊτζίδης και
Ο άλλος με την πλαστικέ εγχειρήσει, πώς το λένε, τον Γκάλα, τον αδερφό του. Πλαστικέ. Ναι, ρε, κόκκινη πλαστική, δεν τον είδες. Σαν 30 χρονών πια. Τι να σου πει. Εκπλακωθείς πλαστικές, σαν την Αγγελοπούλη, δεν το παρατήρησε. Αυτές θα μας τρελάνουν. Είμαι λέξη 66, όταν τα έχω κάνει όλα, έλα να σου κάνω μια συνέντευξη, να σε ρωτήσω τι όλα έκανες. Όταν λες τα έχω κάνει όλα, τι έχει πάει με γυναίκα, έχει πάει με μαύρο, έχει κάνει, τι έχει κάνει, τα έχω κάνει όλα, θα πει εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Τι τα έχει κάνει όλα, δεν έκανα, λέει πλαστική. Πώς έγινα τα μούτρα σου έτσι. Η άλλη, γερίνα είναι η Θεοδωρίδου. Παντρεύτηκα το φουστάρο, λέει τον αγάπησα. Άμα είναι έτσι, τον παντρεύω και εγώ, τον αγαπάω, να φτιάξει τα δικά μου τα μούτρα, να με φτιάξει σωστό να πούμε. Με αυτή τη μούρη, πώς βγαίνω έτσι. Δεν σα φτιάξαν τα μούτρα, τι σα φτιάξαν δηλαδή. Τα νύχια σα φτιάξαν. Σα φτιάξαν. Δεν είναι κακό. Και εγώ, άμα κάνω το μαλλί μου, έβαλα το ψεύδι, τη φούντα εδώ. Το ψοφί μου. Έβαλα το ψοφί μου, το έβαλα. Τι να κάνω. Με τράβηξε η κόρη μου μια μέρα. Ενό έτου που το τράβηξε το ψοφί μου από εδώ μπροστά, τελείωσε. Παλακρό έμεινα. Δεν αρκάσετε, δεν πάω να καταλάβω να πούμε. Πώ λειτουργεί το σύστημα να πούμε. Πού να θέλω τον ακούω. Ξαναπέστω, θησίρα πιέλα. Ναι. Έφυγε και από κάμπριο, από του Κουλιανού. Πατήσε το Κουλιανού. Το σύνδρομο του ερωτικού άντρα. Είχε μια Mercedes 25 χρονών. 26, τον πέρασε μια με ένα γκολφ. Είχαμε βάλει ραντεβού να πάμε να κάνουμε μια δουλειά την οποία δεν την κάναμε οπωσδήποτε. Πατάει τον γκάζι γιατί τον πέρασε η κόμενα. Εγώ δεν είχα κολλήσει το. Είχε τελειώσει με ζυνόκολα. Ρε κουνιάνε του, εσύ τα μένω μου το έχεις να μου. Το τσουλάκι, πατάει τέρμα γκάζι 200 άλογα, φεύγει το περουκίνι να πούμε. Ξάξε, καλά που είχαν τα ανακλαστικά, πάμε, το μπλόκαρα να πούμε. Πέπλωσο. Ναι. Μιλάμε για τρέλα, για παράνοια. Παιδιά, η φετινή, πορεία, πέρα, παιδιά η φετινή πορεία του Παναθηναϊκού είναι η πιο μάγκη όλων των εποχών. 8 στα 8 με 2 τέρμα ανατροπές, χωρίς παρατήματα, κάθε αγωνιστική τρώει ξύλο. Χωρίς ΕΠΟ, Super Link, χωρίς διαιτησία, ο Ιβάν είναι μεγάλος μάγκας. Η διαιτησία, οι Έλληνες διαιτητές, ναι, και οι Θεσσαλονικείς βορειοαδίτες διαιτητές. Μεγαλύτερες ρόμπες, ξεκούποτες όλων των εποχών. Από εποχής δεκαετίας 60-70. Προσκυνημένοι στην Αθήνα, στον Πειραιά, στους εργοστασιάρχες και στους εφοπλιστές. Έχουν μούτρα, βγαίνουν στον Μπούζο εδώ και κάνουν και, πώς το λένε, κάνουν και κριτική. Θεσσαλονικιός διαιτητής. Ο φίλος ο Άγης με ενημερώνει ότι ο Μπούζος είχε πρώτο θέμα τα υβριστικά συστήματα στο Βαλατάκι. Μόνο ο Μπούζος. Ο Μπούζος έχει. Ναι, μόνο ο Μπούζος. Για να μην αδικούμε. Μόνο ο Μπούζος έχει άντερα. Ναι, και καλά έκανε διευθυντάρα. Βέβαια, Μπούζος Γιώργος. Τα υβριστικά συστήματα. Τέσσερις τόρους μέσα στα παντελόνια έχει ο Μπούζος. Βέβαια. Τον βρίζεται. Είπε ο Μπούζος, έκανε ο Μπούζος. Εντάξει, όλοι κάνουμε σφάλματα και δεν κάνουμε καλά πολλές φορές τη δουλειά γιατί κάνουμε λάθος. Πολύ ωραίος. Είναι αυτό το έργο τώρα. Χάνετε κόσμο. Θα μου πεις τι επικοινωνιακό να κάνουν. Αυτοί εδώ πέθανε ολόκληρο σαράφαρο. Ολόκληρο σαράφαρο πέθανε και δεν πήγανε θεσμικά. Να πούμε ο ΙΚΑΕ και ο Ραστέρης στην κηδεία να πούμε. Διάλειμμα. Τι να περιμένω δηλαδή εγώ τώρα. Με συγχωρείς πολύ. Να μην περιμένεις. Τι να περιμένω τώρα εγώ. Να κάνει τώρα ο ΠΑΟΚ επικοινωνιακό να πάρει ξέρω εγώ Βρεόλη ΑΕΚ στα χωριά. Φέρε μου το κόρτο, πάνε ένα λεπτό. Ποιο χωριό θες να σε πάω. Νομό Δράμας, νομό Καβάλας, ό,τι έχει πόντιους εκεί. Σε πιστεύω. Είναι του 70% αεξίδες. Άντε, φάτε τι είναι αυτή. Να τώρα και πάμε σε διάρκεια. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψουν οριστικά το όχημά σας. Αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, κρατώντας μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο κινήτου, και οι αδερφοί Κωνσταντινίδη να κάνουν τα υπόλοιπα γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας παράλληλα την καλύτερη τημή της αγοράς. Και όλα αυτά με τηλεφώνημα στο 18133 ή στο axa.gr. 9.55 και όλο το μήνυμά στο 54.045 με 25 λεπτά το ευρώ τη χρέωση του μηνύματος. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού ή στο ποστάρισμα της Μπένης Οκομπής. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ, γράφετε α-2, αφήνετε και ενώ τη λέξη ΠΑΟΚ το ονοματεπώνυμό και το προστέλνετε στο 54.344. Τετάρτη 12 παρατέρατο θα κληρώσουμε 18 εισιτήρια για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρυπόλεως. Επειδή το βάψιμο είναι μια σημαντική απόφαση, συνοδέψτε το με το διαμάντι των χρωμάτων, το Acrylan Max, και αποκτήστε το από το διαμάντι στην αγορά των χρωμάτων τα καταστήματα Κοσμάγλου. 4 υπερσύγχρονοι χώροι αφιερωμένοι στο χρώμα, τη διακόσμηση, τα οικοδομικά υλικά γεμάτη πρωτοποριακές λύσεις. Με showroom παρουσιάζονται διάφορες σύγχρονες τεχνικές. Κοσμάγλου με 4 καταστήματα στο κέντρο, στο Φίνικα, στον Εύωσμο και στον κόμβο της Ευκαρπίας. Καλησπέρα Γρηγόρη και Καραφλό Κουνάβη. Παρακευή είπε θα φέρει χείο Άρης και θα χάσει ο ΠΑΟΚ.
Ρόμπα έγινε για τον Άρη για άλλη μια φορά. Τι όσο σκόρε, και τον Πάουκ. Τι σκόρε έδωσαν τον Άρη. Ένα. Ποιο υπόθεση θα προηγηθεί, ο Ιωνικός. Ναι. Άντε πάνε κάνε έρωτα με κανένα φαντάρο. Όσο και τον Πάουκ σήμερα ξαφνικά είπε ισοπαλία. Ναι. Και πάλι κατά τύχη ο Άρης θα χάσει την Αθήνα από τον Παναθηναϊκό. Τι κατά τύχη. Και πάλι κατά τύχη λέει θα χάσει ο Άρης από τον Παναθηναϊκό. Ρε αγόρι μου, έλα εδώ να σου πω κάτι. Πάνε άκου καμιά άλλη εκπομπή. Άντε ρε πάλι κάρι μου. Λέμε πριν το μάτς θα πηγαίνει χώμα κι άμμος. Στη Λαμία θα πέσει ξύλο, θα έχει αποβολή. Σου δίνουμε πέναλτι στην ΑΕΚ στο 90. Σου δίνουμε 1-1 τον Άρη και γίνεται 2-1. Δηλαδή κοντά. Σου δίνουμε και την Τρίπολη. Κάνε έρωτα με κανένα φαντάρο. Άσε μας εμάς μεσημεριάτικα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πάμε παρακάτω. Μπούζο. Μην το πω αλλιώς δηλαδή. Μπούζο φαγώθηκε με την ΑΕΚ για τα συστήματα του οξύδου Μούγκα. Είστε η ντροπή της προφυγιάς σου. Φίλε, λάθος κάνεις. Μίλησε ο Μπούζος. Το ανέδειξε. Πες καλά πίσω. Ο μόνος που μιλάει για αυτό που σου συμφέρει να σε έχουν για γραφικό. Δεν και... κατάλαβα τι είπε. Ξαναδείτε. Πες τα λέει. Ναι. Και γι' αυτό που. Που ελληνικά. Συμφέρει να σε έχουν και γραφικό. Ελληνικά πες το. Ελληνικά το. Καταλάβει τι, το κόσμο τι είπε. Πες τα άρα πίσω, μόνος που μιλάει για αυτό που σου συμφέρει να σε έχουν και γραφικό. Αυτό δεν βγάζει νόημα αυτό που διαβάζει. Να στείλει άλλο μήνυμα. Αλλά εσύ, αυτό που δεν βγαίνει νόημα το διαβάζει για κανονικό μήνυμα. Όχι ο Πάτερ Παναγιώτης, ο Μητροπολίτης έπρεπε να έρθει να σε περάσει την τάξη. Σε καμία, μα καμία των περιπτώσεων αυτά ζώα που σκοτώνουν και φωνάζουν αυτά συστήματα δεν αντιπροσωπούν όχι απλά τον ΠΑΟΚ. Αλλά κανένα φίλαθρο. Τότε, το δαπώνει φίλε... που βρίσκουν ένα οργανισμό σαν βιτρίνα ναι, ναι, ναι. Για να διαπράξουν αυτά τα εγκλήματα ναι. Και ειδικότερα αυτά τα δυσάρεστα πράγματα. Ναι. Δεν είναι ούτε παδί, ούτε καν άνθρωποι και δεν χωράνε στην κοινωνία. Το βαρά μιλάς. Έτσι λέει ο φίλο. Τότε ο παδί τη Χρυσή Αυγή δεν είναι και αυτή δολοφόνη. Πού του Κασιδιάρη είναι δολοφόνο, άμα το πάρει έτσι. Δηλαδή είναι δολοφόνοι οι άλλοι και δεν είναι. Είναι ή δεν είναι. 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 Οι άλλοι είναι. Δεν είναι. Όλοι είναι. Όλοι είναι. Όλοι. Μάλιστα. Κωστή, καλή εβδομάδα, θα μας τρελάνεις. Εσύ δεν λέγες πριν λίγο καιρό ότι ο ΠΑΟΚ κερδίζει ο παδός στην Αθήνα. Και συμφωνώ. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ με το Σαββίδι, με τα πρωταθλήματα και την ομαδάρα που έκανε, την εντυπωσιακή κύρια κτλ. Φυσικά έκανε. Αλλά χάνει επικοινωνιακά από τη στιγμή που γίνεται η δολοφονία. Γιατί ο Ηρακλής τι έκανε. Έχει κόσμο. Δεν ακούς κανένα καλό λόγο για τους φίλους του Ηρακλή. Εδώ εσένα μιλάω. Αν ακούσει την πιάτσα. Θα ακούς καλό λόγο για τους φίλους του Ηρακλή. Θα ακούς κανένα καλό λόγο, ξανά σου το λέω. Τι λέτε στις πώς τις λένε, στα γραφεία δεξιά-αριστερά στον δρόμο στην καφετέρια. Λέει κανείς ότι ο Ηρακλής έχει καλό κόσμο, όχι. Ο ΠΑΟΚ δεν κάνει κόσμο από αυτά. Επηρεάζει. Ότι πάει ο άλλος στον Τόσκο, πότε ήταν και πάει η διοίκηση και στέλνει δικηγόρο, δεν είναι θέμα για να μην ξεχωνέψουνε. Τι να σε πούνε μπράβο. Θέλετε να φτιάξετε κοινωνία πώς θα λένε, με ζωγραφιές του Άλκη. Θα τη φτιάξετε την κοινωνία. Δεν φτιάχνετε έτσι κοινωνία. Όχι. Και δεν μπορεί ο καθένας να βρει. Κατάλαβες. Δεν φτιάχνετε έτσι κοινωνία. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Τι να κάνουμε. Να τα πούμε από πριν. Όχι μετά. Τι να πούμε πριν, κόκκινε. Δύο κακές ομάδες παίζουν. Τι να πούμε. Σωστός. Δύο κακές ομάδες σε κακό φεγγάρι. Με κακούς προπονητές. Με μέτριους παίκτες. Με έναν πρόεδρο ο οποίος ασχολείται από τη μια, ο άλλος δεν ασχολείται καθόλου από την άλλη. Τέλος πάντων, ασχολείται πολύ λιγότερο. Τι να πούμε δηλαδή. Περίμενε. Κόκκινα, σταματήσουμε λίγο την προπαγάνδα που πήγε για το παρεχθεσινό του σύνθημα. Το σύνθημα υπάρχει από το 2009. Δεν βγήκε τώρα, κακώς ακούστηκε, αλλά φτάνει η προπαγάνδα. Τι προπαγάνδα είπαμε. Φτάνει η προπαγάνδα. Θεωρεί προπαγάνδα αυτό το οποίο κάνουμε τώρα. Τι προπαγάνδα κάνουμε, ρε ηλίθιε. Καθυστερημένε. Χάθηκαν παιδιά, θα χαθούν κι άλλα και του πάω, χάθηκε παιδί. Του ΠΑΟΚ χάθηκε παιδί. Του Άρη χάθηκαν δύο. Τι θες να σας πούμε, μπράβο. Τι να σας κάνουμε, άγαλμα, σας δώσουμε και άλλες εκπομπές να κάνετε. Τι θέλετε να κάνετε. Επανέρχεται ο φίλος τι θέλετε. Και λέει: είσαι ο μόνος που μιλάς ανοιχτά και γι' αυτό σε παρουσιάζουν τα μεγάλα μέσα σαν γραφικό. Ποια είναι τα μεγάλα γιατί λες αλήθεια. Τα μεγάλα κανάλια. Πότε με παρουσιάσανε μέσα σαν γραφικό. Εγώ όταν είπες διάφορα πράγματα τα οποία. Βέβαια, δεν κάναμε magic live εμείς στο Μητσοτάκι και στους άλλους. Γι' αυτό είμαστε γραφικοί. Μόλις κάνουμε κανένα magic live. Και πούμε προσκυνήσουμε και πάμε κάτω και μας πούνε, ξέρεις, δεν μιλάτε για τον Κόκαλη, για τον Βαρδινό Γιάννη, αλλά μιλάτε για το δικό σας, αλλά πολύ εκτιμάνε και εδώ. Δυστυχώς. Μας είπαν σε κανάλι της Αθήνας, έλα λέει να πιάσεις δουλειά με καλά λεφτά, αλλά λέει δεν θα μιλάς για τον Μαρινάκη, δεν θα μιλάς για τον... Τώρα το δικό σας λέει σκίστε τον. Τι λέτε ρε λέω. Πλάκα κάνετε. Ωραία χώρα είστε ρε.
Βαλκάνοι, πανάπτυκτοι, κανίβαλοι. Μου φαίνεται μιλάμε και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν. Ρετικό και είναι τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και τον Άρη, δεν του βόλεψαν οι τραυματισμοί. Δηλαδή ο Άρης θα παίξει με μείον 6 παίκτες. Ρε φίλε, λέμε ότι η διαιτησία ευνόησε του αντιπάλου του Παναθηναϊκού. Ο Άρης έπαθε τραυματισμούς όχι από κακό παιχνίδι. Από την ένταση. Από κακή διαιτησία. Έκανε ένα παιχνίδι μαζί με τον Ιωνικό εκπληκτικό σε ένταση. Εγώ δεν έχω δει τελευταία τέτοια ένταση και απορώ πως δεν βγήκε κανένας προπονητής γυμναστής να πει αυτό το πράγμα. Να μετρήσει τα χιλιόμετρα που τρέξαν οι παίκτες, με τι ένταση τα κάνανε. Τι επιστροφές, με τι ταχύτητα. Γι' αυτό πάθαινανε κράμπες και θλάσεις. Γιατί ξέφυγε ο ρυθμός. Και σε αυτό ποιος θέλει. Ως πάνω θέλει. Όταν πας και κερδίζεις τον Άρη 1-0, κύριε Σπάνε, δεν έχεις την Μπαρτσελόνα να πούμε, που μου κάνεις τώρα τον Ιωνικό. Περιμένεις, πίσω και ό,τι σου βγεις. Με κάνεις τον Ιωνικό να πούμε με 180 χιλιόμετρα την ώρα να τρέχει με 300.000 χιλιόμετρα η μηχανή. Πας, περιορίζεσαι, κλείνεις τον άξονά σου, κλείνεσαι, κάνεις τον κακόμενο και φεύγεις στην κόντρα να κάνεις το 2-0. Τι απέξεις, κατοχή μες στη Χαριλάου. Άρης είναι. Κάποια στιγμή θα αρχίσει να παίρνει τα πάνω. Έβαλε το χαφ, έβαλε τον άλλο το χαφ, πήρε το κέντρο του, τραυματίστηκε ο Κάνιας. Δεν μου λες, επειδή ανέφερες τον Κάνιας, ναι, ότι ήταν μεγάλη η απώλεια. Για τον Ιωνικό, ναι, είναι μεγάλη. Ο Κάνιας σε αυτό το ΠΑΟΚ είχε θέση. Βέβαια. Σαν τώρα, σήμερα, σε αυτό το. Έτσι όπως είναι τώρα. Ναι. Βέβαια. Φέτος. Βέβαια. Πέτος, βέβαια. Αλλά ο Λουτσέσκο λέει, δεν παίζει με κόφτη, λέει, παίζει με οχτάρια. Είναι μοντέρνος προπονητής. Βλέπω τι μοντέρνο ποδόσφαιρο παίζει ο Λουτσέσκο. Για να κατέβει μπάλα από την άμυνα στην επίθεση, το 12 το λεωφορείο από το σταθμό έχει φτάσει μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα και έχει αράξει ο οδηγός και είχε δύο φραπέδες να πούμε. Έτσι ο μοντέρνο ποδόσφαιρο παίζει αυτό ο Λουτσέσκο να πούμε. Σήμερα όμως. Σήμερα έχουμε να κάνουμε με δύο κακές ομάδες. Ναι. Νομίζω ότι προγνωστικά δεν χωράνε. Ό,τι και να γίνει δεν θα προκαλέσει καμία εντύπωση. Ό,τι αποτέλεσμα και να έρθει. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός ότι έχει. Από από συντριβή του ΠΑΟΚ μέχρι διπλό. Δεν έχει. Αυτό σου λέω. Δεν έχει. Δηλαδή αν σου λέγανε πάρε 10 ευρώ να ποντάρεις κάτι. Απόνταρα. Γκολ με το κεφάλι στο παιχνίδι. Πέναλτ θες. Γκολ με το κεφάλι στο παιχνίδι. Πέναλτ θες. Καταλαβαίνεις ελληνικά. Ναι, πέναλτ. Πέναλτ κόκκινη κάρτα. Καταλαβαίνεις ελληνικά. Πέναλτ κόκκινη κάρτα δες. Ναι. Γκολ με το κεφάλι πόσο δίνει. Δεν το ξέρω, ειδικά στοιχήματα. Ειδικά στοιχήματα. Δεν παίζετε με τις ξένες εταιρείες. Ας μας πληροφορήσουν οι φίλοι, γιατί εγώ δεν παίζω. Σε ξένες εταιρείες δεν παίζω. Και σου πήραν την κάρτα γι' αυτό. Δεν είχα ποτέ κάρτα. Και πώς έπαιζε στο εξωτερικό. Πότε δεν έπαιζε στο εξωτερικό. Και τι κουμπάρτζε είσαι που παίζει στον ΟΠΑΠΑ. Μόνο στον ΟΠΑΠΑ παίζω. Είσαι ερασιτέχνη. Πες του μεγάλου. Σαν παππούδες. Τι είναι αυτό, δεν έχει κάρτα. Δικαίωμά μου. Δικαίωμά μου. Δικαίωμά μου. Εγώ σου λέω τι να κάνει. Δικαίωμά μου. Εσύ πενεύεσαι γιατί. Δεν πενεύεσαι. Μ' άκουσα πανεύομαι. Βέβαια. Πότε. Παίζω αυτό και το κουμπάρι και έχασε το στίγμα και στο Facebook και ανεβάζει και κέρτσα και έχασε. Πώς δεν παίρνει. Ρε φίλε, ακολουθούν κάποιοι φίλοι. Ακολουθούν κάποιοι. Ακολουθούν. Ωραία. Δεν είναι λογικό τη χαρά ή τη λύπη να τη μοιράζω μαζί του. Βρε άλλο λέω. Υπάρχει μοντέρνο παίκτη του στοιχήματο που παίζει τον ΟΠΑΠ. Το Θεό που πιστεύει. Στον ΟΠΑΠ παίζουν οι παππούδε. Ο καθένα. Ρε τσι, ακούω. Ραδιόφωνο, τηλεόραση και ο ΟΠΑΠ παίζουν οι παππούδε. Οι άλλοι πάνε στο ίδιο. Θα παίξει ο ΠΑΠ, είσαι παππούστατε. Ξέρεις ποιος παίζει τον όνομα, αυτός που δεν ξέρει, δεν ξέρει την τεχνολογία, δεν ξέρει την κάρτα, πώς να την βάλει. Δεν θέλω εσύ. Άσε δεν θέλω. Για άλλο. Μου πήραν την κάρτα μου. Δεν θέλω. Την κρύψαν. Δεν θέλω. Άστα τα δεν θέλω. Δεν θέλω, ποτέ δεν ήθελα. Του δώχω εγώ μια κάρτα με 500 ευρώ, δεν θα παίξεις. Όχι. 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 Ψεύτη. Ξέρω τα ελαττώματά μου και δεν ψεύτη. Πενταψεύτη, εξαψεύτη, εφταψεύτη. Τι ξέρεις τα ελαττώματα, τι ελάττωμα έχεις. Θα παίζω συνέχεια. Του βάλω 500 ευρώ. Δεν θέλω. Δεν θέλει. Δεν θέλω. Από αυτό, επειδή είσαι εθισμένος στον τζόγο, αυτό λες. Όχι, επειδή ήμουν εθισμένος στον τζόγο και θα κάνω λάθος. Ήσου. Ναι. Τι έκανες, θεραπεία. Στην ΚΕΘΕΑ πήγες. Δεν χρειάζεται να πας. Πού πας. Δεν χρειάζεται να πας. Πώς το κάνεις. Τι. Άμα πιο ποτό εγώ. Αυτογνωσία θέλει. Φίλε. Τι θέλει. Αυτογνωσία θέλει. Αυτογνωσία θέλει. Φυσικά. Μάλιστα. Όταν ξέρεις τα λάθη σου, πρέπει να κοιτάς να μην κάνει. Δηλαδή, ο βιαστής, αυτός, ο παιδερασμός για αυτογνωσία. Και εσύ γι' αυτό. Ελάττωμα κι αυτό. Υπάρχουν κάποια κουσούρια. Ναι. Το τσιγάρο, οι γυναίκες, ο τζόγος, τα ναρκωτικά. Γυναίκες ή κουσούρι. Το να πας με γυναίκα ή κουσούρι. Ρε φίλε, τι εννοώ, θα σου πω τώρα. Για πες μας. Ξέρεις ότι μπορεί να πας με μια γυναίκα, αλλά η γυναίκα σου είναι ξύπνια και μπορεί να χαλάσει το σπίτι σου. Να χαλάσει, το κάνει κρυφά. Ρε φίλε, είναι ξύπνια σου λέω και θα σε πάρει χαμπάρι.
Εσύ δεν το κάνεις, δεν σε πάρει χαμπάρι. Άσε τι κάνω εγώ. Εντάξει, λέω εγώ. Λοιπόν, και... κουσούρια είναι. Λοιπόν, και πολλά από αυτά. Δεν σε διώχνει η γυναίκα για μια ξεπέτα κόκκινη. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι όλες το ίδιο. Πάρε παρακάτω. Δεν είναι όλες. Άμα βγάζει. Άμα. Άστο. Ναι, άμα πηγαίνει λεφτά σπίτι, είναι όλα καλά. Αυτό θα μου πει. Εντάξει, δεν ισχύει η πάντα. Ναι. Δεν ισχύει η πάντα. Δεν ισχύει η πάντα, ναι. Αυτό σου λέω. Ναι. Εντάξει, και αλλά είναι... το περάσει τη γυναίκα ότι είναι κουσούρια, πα αυτό με συναρπάζει, να πούμε. Εξήγησα πώ. Πώ. Εξήγησα κάτω από ποιε συνθήκε. Πάλι και εσύ τον Μπουρδουζάδικο. Ρώτα τον Γουλιανό, στο εξωτερικό όταν ήταν ελεύθερο, πήγαινε λέει σε ένα Μπουρδουζάδικο. Καλά έκανε. Το Μπουρδουζάδικο ήταν μεγάλο, το χάρη τον Γουλιανό. Αφού τον ευχαριστούσε, καλά έκανε. Μέσα του τη λίγανε και σε μια κόλλα χαρτί. Ρε, καλά έκανε. Τον Μπουρδουζάδικο να πούμε. Καλά έκανε. Άντε ρε, πάρε στα θέματα μόνο με τον Ολυμπιακό και τον Μπάουκ. Σιγά τι ομάδε. Θα το δει το μάτς. Πώ. Θα το δει. Θα το δω και θα βγάλω λεφτά. Θα το κάνω αφού είναι σιγά τι ομάδε. Και τη δουλειά μου είναι, τι θε να κάνω. Δηλαδή, άμα πώ θα πάω σε ένα θέατρο να δω ένα καλό έργο και να δω Ολυμπιακό Πάουκ, θα πήγαινα στο θέατρο. Δουλειά μου είναι. Για πάνω το δω. Ωραία, από τη στιγμή θα το δουν, γι' αυτό το σχολιάζουν. Ναι, το σχολιάζουν. Σιγά. Είναι καλό ότι είναι ξένος ο διαιτητής. Βέβαια. Για ποιον? Για τον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι καλό για τον ΠΑΟΚ? Εσύ δεν λες ότι τους διαιτητές στην Ελλάδα τους ελέγχει η ΑΕΚ. Α, λέει για τον Ολυμπιακό, συγγνώμη. Και για τον ΠΑΟΚ, έχεις δίκιο. Άρα είναι για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό είχα. Άρα είναι για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει περίπτωση να δούμε τον Ολυμπιακό που είδαμε στο Αζερβαϊτζάν. Πώς το είπες? Αζερβαϊτζάν. Τι είναι αυτό? Με την Καραμπάχ. Αζερβαϊτζάν λέγεται. Ναι. Όχι. Πιο αργό πιστεύω να τον δω. Άφησε έξω τον το Βραζιλιάνο. Δεν τον πήρε στην άποψη. Ποιο είναι ο Βραζιλιάνος? Ποιον πήρε και λέμε ότι έχει πιο. Για ποια ομάδα μιλάς? Για τον Ολυμπιακό. Ποιο Βραζιλιάνο πήρε? Τον Μαρτσέλο. Τι να τον κάνει ο τον Μαρτσέλο? Τον έβαζε τα προηγούμενα παιχνίδια. Το Μαρσέλο είναι να τον πάρει. Τον έβαζε. Άκουγα, τα φτιάξει με τον Γουλιανό εσύ. Θα πάρουμε και τον Κρεοπόλη, τον Κωνσταντίνο. Mm-hmm. Θα πάρουμε και τον Πανιώτη. Θα πάρουμε και τον Μαρσέλο. Θα πάμε σε ένα κρεατάδικο. Και θα φάει περισσότερο από όλα. Και θα φάει και τον Μάγκυρα και θα μείνουν πειρασμένοι. Και ο Μαρσέλο να παίξει πάνω σε αυτό. Τι Μαρσέλο τον αφήσει έξω. Δηλαδή και το βλέπετε ότι είναι παλέμαχο το Μαρσέλο. Το λέω δύο μήνε. Εδώ παιδάκι μου, εγώ πήρα καμπάρι τον Περπάτο. Που ήταν στεγνός. Εμένα άκου. Εγώ τον πήρα γραμμή το 2015 τον Μπερμπάντοφ που ήταν στενός. Όταν ερχόταν με την Bentley. Μα, τον πήρα γραμμή τον πρώτο μήνα. Τον περιέλαβε και ο Τούντορ βέβαια. Άσχετος τότε, άπειρος. Δεν τον έβαλε δεύτερο φόρτο, τον έβαζε να τρέχει να μαρκάρει. Έγινε η ομάδα μπακ. Είχε και ένα σάμπο δεξί μπακ. 1,97 να παίρνει τη γραμμή. Ένα σάμπο, όπως το λέγανε. Μιλάμε για δραματική κατάσταση. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω τίποτα για αυτό το μάτς. Θα δω και θα πω. Δεν έχω να προβλέψω. Εγώ έπαιξα γκολ με το κεφάλι όποια ομάδα. Κόκκινη κάρτα και το πέναλτι, σ' αρέσουνε? Όχι, κόκκινη κάρτα δεν μ' αρέσει. Το πέναλτι, ναι. Κουλιαράκης παίζει. Με το Τσαούσι, ναι. Στο 19ο λεπτό στο ποδόσφαιρο χειροκροτάμε για τον Άλκη και φωνάζουμε αθάνατο. Στο μπάσκετ κάνει time out στο 19ο λεπτό που για να τιμήσουν τον Άλκη εκείνη την ώρα φώναζε το σύνθημα. Έτσι να πει το φίλο που λέει για προπαγάνδα. Υπάρχει και βίντεο. 6,5 το κάνανε, συγγνώμη, στο λεπτό, το 19ο. Ναι. Εγώ τι να πω. Δεν έχω λόγους να πω. Μπράβο το Μελισανίδη, το Μάγκα, που έχει πάρει όλο το ποντιακό κομμάτι και το προσφυγικό και το έχει κάνει ΑΕΚ. Και θα σου πω και το άλλο. Θα κερδίσει και άλλους πρόσφυγες. Μ' ακούς? Οι Πακιστανοί θα ακούν πρόσφυγα και θα γίνονται και αυτοί αεξίδες. Οι άλλοι που θα έρθουν οι Μολδαβοί και αυτοί θα γίνουν αεξίδες. Κοιμόσαστε όρθιοι και πληρώνετε σουίτα σε ξενοδοχείο εδώ απάνω. Τι έχει να πει? Δεν έχει καθόλου άδικο. Δεν έχει καθόλου άδικο. Δεν μ' αρέσει όμως που συμφωνούμε. Ούτε και εμένα μου αρέσει, αλλά τι να πω, ότι έχει άδικο. Δεν μ' αρέσει. Με το ζόρι. Ναι. Να πω ότι όταν πράκειται για ασφάλεια αυτοκινήτου, θέλω να ξέρω με ποιον μιλάω. Και γι' αυτό φυσικά επέλεξα την Εργοδάς. Εκεί βρήκα τιμές τόσο χαμηλές, σαν να τις πήρα από το ίντερνετ, αλλά με πρόσωπο. Τα παιδιά είναι ευγενικοί, επαγγελματίες και με τις καλύτερες τιμές. Παράδειγμα, ασφάλεια αυτοκίνητου 1300 κυβικά με πλήρη οδική βοήθεια με 145 ευρώ το χρόνο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-300-305. Και μετά είμαι κερδισμένοι και πάνω απ' όλα ασφαλής. Εδώ τον Καπακίδη που είναι στο Κιλκής μένει. Είναι φίλος της οικογένειας Σάββιδη, είναι φίλος. Πολύ καλό παιδί. Αλλά και πολύ καλός άνθρωπος. Δηλαδή είναι καλός παοξής και πολύ καλός άνθρωπος. Μπόρεσε, τότε που βάζανε τις φανέλες και τα λοιπά, μια φανέλα του Άλκη. Ναι. Παοξής ο άνθρωπος. Και μάλιστα παοξής με χιλιόμετρα, παοξής με καλές σχέσεις με τη διοίκηση και τα λοιπά. Καλός παοξής. Και τίμιο στην κριτική του. Ξέρει και προσωπικά το Σαββίδη που κάνει κριτική, κατηδίαν. Ούτε λεφτά πήρε ούτε τίποτα. Τον κουστάρω πολύ τον Καπακίδη. Είναι ωραίος άνδρας.
Και σαν άντρα, ωραίο, σαν το λαλέκο σαγκελάριο μια. Με ανησύχησε. Σαν αυτοκονομία, σαν παρουσία. Μην το πηδά στην κουβέντα, κόκκινε σοβαρό. Πάτησε να πούμε, όχι είναι σοβαρό. Όχι, χαβαλέδε. Όχι, χαβαλέδε κάνει τώρα αυτή τη στιγμή. Και τον ορμήξαν εκεί κάτι πόντι, παοξίδε από το Κυλκή, τετραγωνοκέφαλοι, τετραρούθουνοι, απταράδε. Γιατί ο άνθρωπο αυτό, ο παοξή, φόρεσε τη φανέλα του Άλκη που ήταν κυτρινόμαυρη και τον ορμήξανε. Και εσεί θέλετε καλύτερο πρωθυπουργό από το Μητσοτάκη. Πολύ σα είναι. Θέλετε και πολιτισμό. Να καθίσετε απίθανοι. Λοιπόν, να κλείσουμε κάτι με το θέμα των ημερών και μετά να πάμε. Ναι, άστον Ολυμπιακό με τον Πάο, γιατί κόκκινε μπορεί να εκτεθούμε σε οποιοδήποτε προγνωστικό. Μπορεί ο Πάο να κάνει διπλό ή μπορεί να φάει και τέσσερα. Ναι. Δεν ξέρει αυτό το πράγμα. Τόσο άγνωστο. Απρόβλεπτο. Τόσο απρόβλεπτο που καλύτερα να μην το πιάσουμε στο στόμα. Απρόβλεπτο. Ναι. Συμφωνώ. Ναι. Μπορεί να γίνει διπλό. Τραγικό συμφωνώ. 4-0. Ναι. Συμφωνώ σε όλα. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο κύριο. Κύριο. Ναι. Μάλιστα. Ο οποίο δήλωσε σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι. Μεγάλο, αθηναϊκό. Ναι. Μάλιστα. Ότι είδε μεγάλο δικηγόρο. Μάλιστα. Δημοσιογράφου. Ναι. Τραγουδιστέ, καλλιτέχνε. Ναι. Και ιερωμένου. Πού του είδε. Στην ιστορία με το κοριτσάκι. Πού του είδε. Του είδε να πηγαίνουν εκεί να τη φορτώνουν στο αυτοκίνητο. Ναι. Πιστεύει ότι υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να μιλήσει. Σε άλλο κράτος ναι. Εδώ μπορεί να τον σκοτώσουν, να πούμε. Να του βάλουν στο φαΐ ποντικό φάρμακο, να χαλάσει τα αμάξια του κτλ. Δεν μπλέκεις. Κοίτα, μπλέκεις αν το παιδί είναι δικό σου. Καθαρά πράγμα. Παίρνεις το ρίσκο και λες τελείωσε. Τώρα εγώ τελείωσα. Μπαίνω στη μάχη, μετρώνε ή του τρώω. Για τον άλλον δεν μπαίνεις σε τέτοια ιστορία. Εντάξει. Ναι. Και ούτε με κάνει εντύπωση ότι δεν θα βγουν ποτέ αυτά τα ονόματα. Το ιερωμένος δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Είναι ενάντια στην ομοφιλοφιλία και στην παιδοφιλία, αλλά τελικά τα κάνουν και αυτοί. Όχι όλοι, ένα κομμάτι. Για τους ηθοποιούς δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Δηλαδή, ό,τι επάγγελμα και να μου πεις, δεν θα. Ότι το δίνεις έμφαση. Ότι ήταν ιερωμένοι. Δεν το θεσώ. Okay. Το είπε μάρτυρα. Μην το δίνετε. Μπράβο. Μην το δίνετε έμφαση. Ήταν ιερωμένοι. Τι είναι ιερωμένοι. Την ίδια έμφαση που ήθελε με το μεγάλο δικηγόρο. Ο μεγάλο δικηγόρο τι είναι. Με του καλλιτέχνε. Οι καλλιτέχνε τι. Με δημοσιογράφου. Με δημοσιογράφου τι είναι. Άνθρωποι αυτή την κοινωνία. Λαμόγια. Δηλαδή το λέτε επιστήμονα, δημοσιογράφο, ιερωμένο. Δηλαδή τι τους κάνει αυτούς καλύτερους από ένα κρεοπόλι, από ένα μανάβι. Δεν υπάρχει καλύτερο κύριο τώρα. Μισό λεπτό ρε. Το λέτε ότι είναι ιερωμένος. Είναι δημοσιογράφος, σιγά τα αυγά, σιγά τη δουλειά. Είναι, ξέρω εγώ, δικηγόρος. Είναι πολιτικός. Τι παραπάνω έχει από ένα καλό μανάβι αυτός. Τι παραπάνω έχει από ένα καλό κούρι, ένα καλό κρεοπόλι, ένα καλό, ξέρω εγώ, ιδιωτικό υπάλληλο, πολιτεία, ας πούμε. Τι περισσότερο έχει αυτός. Στην κοινωνία τι παραπάνω είναι. Τίποτα παραπάνω. Γιατί να το κοινωνικοποιούμε και να τους έχουμε πάνω και να μας φαίνεται. Τίποτα παραπάνω. Ιερωμένος. Από τη στιγμή που είναι κτίνος, τίποτα παραπάνω. Τι ιερωμένος. Δεν ακούς συνέχεια. Ιερωμένος, 12 χρονών κοριτσάκι, το βίας. Ιερωμένος, 14 χρονών. Τι ακούς δηλαδή. Άκου τον ουρακοτάγκο τώρα. Ουρακοτάγκο. Ναι. Μάλιστα. Ρε κόκκινες, ακούω μια μισή ώρα και το μόνο που λες είναι. Έχεις δίκιο, συμφωνώ. Άποψη ρετεμπέλη δεν έχεις. Εσύ ρε που ανεβάζεις κάθε μέρα στη λαχαναγορά όλα τα πράγματα, δεν κατάλαβα. Ποιος λαχαναγορά, τι. Αυτός εδώ, απίθανος. Λαχαναγορά. Ο οποίος με αποκαλεί τεμπέλη. Ναι. Δεν κατάλαβα. Στην εγωπή τι ακούς, για να καταλάβω. Κάντε ένα διάλογο, συνεννοείται. Να κάνει. Άμα θέλει, να κάνει. Να βγει και να το πει. Να χαρακτηρίζεις είναι εύκολο. Ναι. Εντάξει, πάμε σε διάλειμμα. Και ανοίγουμε γραμμές. Νομίζω ότι είναι. Αν θέλεις, ναι. Ναι, νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Ωραία. Τα είπαμε, τα αναλύσαμε. Ευρώπες, Αμερικές, Ελλάδες. Ξεκινάει και η Β' Εθνική, η ομάδα σου. 6 Νοεμβρίου έχει ακόμα. Τι 6 Νοεμβρίου. 6 Νοεμβρίου. 6 Νοεμβρίου η πρώτη αγωνιστική. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Και τα αεραστεχνικά ξεκινάνε. Αεραστεχνικά. Ναι, είδα κάτι παιδιά εκεί στο public. Μακεδονικό λιτή παίζουν για τέτοια. Ήταν μου ήρθε, λέει 6 Νοεμβρίου, ξεκινάμε. Επιτέλους, να δούμε και λίγο τοπικό πρωτάθλημα. Ευτυχώς. Να δούμε κανένα παραβατικό. Ήταν να τα διαλύσουν όλα. Ένα χωριό να δένει κανένα άλλο χωριό. Πάμε σε κάτι και θα έχει ενδιαφέρον. Πάμε και ανοίγουμε γραμμές στο 2310 και 390 για ενδικά σας. Μην ξεχνάτε για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρυπόλεως. Γράφετε Α2, αφήνετε κενό τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σας. Το αποστέλνετε στο 54344 για τα 18 εισιτήρια που θα κληρωθούν την Τετάρτη
στις 12 παρατέταρτο. Καλησπέρα. 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 Τι κάνουμε? Όλα καλά. Η Νορβηγία τι κάνει? Βρέχει χαμός. Μάλιστα. Για ένα πράγμα σε παραδέχομαι εσένα που δεν μιλάς δεξιά. Ακούω, ακούω το σταθμό από χτες το απόγευμα. Ούτε ένας δεν τόλμησε να πει αυτό το σύνθημα που είπες εσύ σήμερα. Εντάξει. Για πεις. Ακούγομαι. Πολύ καλά. Γιατί ρε παιδιά κανένας δεν το είπε? Φοβούνται. Γιατί ρε κόκκινε χτες που έκανες δύο ώρες εκπομπή δεν το είπες? Αν σου πω ότι δεν το γνώριζα θα με πιστέψεις? Όχι. Φυσικά θα σε πιστέψω. Δεν το γνώριζα ειλικρινά. Εντάξει. Ωραία, πάσο. Γιατί ρε κανένας, ρε. Γιατί ρε Λαπτόπουλε, γιατί πάλι έχεις δίκιο και μου φτάσεις τα νεύρα όταν έχεις δίκιο. Γιατί λες άμα γινόταν στην Αθήνα θα γινόταν ο κακός χαμός. Και τους αλήθες Ολυμπιακούς. Και, ναι, ναι. Και εδώ πέρα πάνω κάνουμε τους Αμερικάνους. Όπως κάνουν οι Αμερικάνοι για τους δικούς τους, κάνουμε και εμείς για τους δικούς μας εδώ. Είμαστε το ίδιο πράγμα. Ας πούμε για τους Κινέζους, εντάξει, δεν το είμαστε, είμαστε το ίδιο πράγμα, Δάκη, ίδιοι είμαστε. Αλλά μπράβο, σε παραδέχομαι εσύ, γιατί ανατρίχιασα πραγματικά τέτοιο πράγμα, δηλαδή, και να μην σηκωθούν όλοι οι υπόλοιποι να φύγουν από το γήπεδο. Τίποτα, η τσίπα δεν είχαν πάνω τους. Τόσο ρε ζηλή, κύριε Ζέμου. Τι να πω ρε παιδιά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα. Και το κάνω και στο 19ο λεπτό, ε. Αλλά εδώ, δεν μιλάει κανένα. Καλησπέρα. Κάνετε αντίσταση για την Αθήνα. Εδώ φοβάστε να πείτε μια κουβέντα. Τι αντίσταση να κάνετε? Έλα, φίλε. Έρε Μητσοτάκη που θέλετε. Ναι. Ακούγομαι. Ναι. Πολύ καλά. Έλα, φίλε μου. Πάμε επόμενη. Ακούγεσαι, ακούγεσαι, ναι. Μας κλάδρε. Καλησπέρα και στο ακροατήριο. Καλησπέρα. Λοιπόν, παιδιά, θα σας κάνω μια ερώτηση. Ακούστε λίγο, παρακαλώ. Υπόθηκε από το μέσο προχθές. Ότι την Παρασκευή, ότι ο Πασχαλάκης ήταν ο πρώτος τερματοφύλακας που έπαιξε στον Ολυμπιακό από τον ΠΑΟ. Που θα παίξει στον Ολυμπιακό από τον ΠΑΟ. Εσείς, Κωστή και Γρηγόρη, συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Δεν γνωρίζω αν έχει παίξει άλλος. Εσύ, Κωστή. Δεν με βοηθάει η μνήμη μου. Επειδή σας λέω ότι στο μέσο σας υπόθηκε αυτό ο πρώτος, εγώ θα σας πω ότι είναι ο τρίτος. Για βοήθησέ με, γιατί έχω κενό μνήμης. Ναι, θα πάμε από τον τρίτο στον δεύτερο. Ο δεύτερος ήταν ο Σιαμπάνης. Ο Σιαμπάνης. Ναι. Ναι. Και ο πρώτος ήταν ο Δημήτρης Κούνας. Ένα λεπτό. Ο Κούνας. Κούνας, ένα λεπτό. Ναι, ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Και όμως έτσι είναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν πήγε από τον ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό ο Κούνας. Ναι, ρε, άλλο λέω. Που προερχόταν. Έπαιζε στα έφηβα ερασιτέχνες, τον πήρε ο Πανσεραϊκός. Έπαιξε στον Πανσεραϊκό ο Σκούνας και μετά ο Σκούνας πήγε στον Ολυμπιακό. Δεν πήγε δηλαδή. Α, δηλαδή εσύ το λες, απέξα στις δύο ομάδες. Ναι, ναι. Στις δύο ομάδες, ναι, αλλά δεν πήγε. Ναι, σωστό. Δεν πήγε από μεταγραφή ο Σκούνας από τον ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό. Το γνωρίζω, ρε Κωστή. Αφού εγώ έχω το Σκούνα να γονίζει τα συνδικά, ρε. Και μετά από εμάς, να σου πω και φίλους ακρόνους τι παίζεται. Ο Σκούνας υπήρξε μια φορά ο τρίτος τερματοφύλακας όταν ήταν η τριάδα Φορτούλα Μιλίνη Σκούνας. Αρχές δεκαετίας του 80. Είχε τραυματιστεί ο Φορτούλα, αν θυμάσαι, αρχές του 80. Δεν έπαιζε ο Μιλίνης το 80. Κάνεις λάθος. Το 80 ο Μιλίνης δεν έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Έπαιζε ο Φίλης. Ναι, εγώ μπορεί και να κάνω λάθος. Ναι, αλλά... Ο Μιλίνης έπαιζε πιο πίσω. Ο Φίλης από τον Πανιόνιο. Ο Φίλης το, θα σου πω. Ο Φίλης ήταν η ρεζέρβα του Φορτούλα. Εγώ τον θυμάμαι 78, 79, 80, 81 κτλ. Μετά ήρθε ο Παντέλης. Έφυγε ο Φίλης και ήρθε ο Παντέλης. Το 81. Περίμενα, ναι. Συμφωνώ. Όχι, συμφωνώ. Το δέχομαι. Εντάξει, μπορεί να κάνω εγώ να δω. Ο Παντέλης ήρθε το 81. Μετά το Λόραντ ήρθε ο Παντέλης. Ναι. Κωστή, πες μου ένα χαρακτηριστικό παιχνίδι του Φίλη. Θυμάσαι? Με τον Πανσεραϊκό το 3-3, ποιο? Όχι, όχι. Ο Φίλης ήταν στο παιχνίδι με τον Λίτσα, στο 0-2. Α, ναι, ο Φίλης έπεσε, ναι. 78. Το 80 κόκκινε. Το 80, 80 Μάρτιο.
Το 80 με τα καμπένα λάστιχα, ναι, ναι, ναι. Το 80 κόκκινε. 80, ναι, έχεις δίκιο. Το 80 το Μάρτιο. Κωστή, να πω και κάτι άλλο. Να πεις, να πεις, να πεις. Κόκκινε και φίλοι στις ακροατές. Κάναν φίλοι, οι φίλοι στις ακροατές και καλά κάνουν, και εγώ μαζί τους είμαι, κάνουν παρατηρήσεις για αυτά τα κτίνη που δεν με ενδιαφέρει η οπαδική της απόκρουση, έτσι, ό,τι και αν είναι κτίνη είναι. Όταν βρίζεις ένα νεκρό, δηλαδή, πώς να το πω ρε παιδιά και φίλοι στις ακροατές, δηλαδή περιμένεις να κάνεις παρατήρηση σε ένα που βρίζεις νεκρό, είστε πολύ. Τι περιμένεις δηλαδή, δεν καταλαβαίνω ρε παιδιά. Περιμένεις να βρείτε ανταπόκριση από αυτήν την εποχή. Να σε καλά, τι ανταπόκριση. Βγήκε ο άλλος ο πατέρας στο πάρκο του Αϊθαράπη πριν κάνα χρόνο. Κύριε Ραπτόπουλε, λέει, βρίζεται, λέει, στο ραδιόφωνο και ακούν και μικρά παιδιά. Και πήγε το παιδί του στην Τούμπα, άλλο 11 χρονών. Βρέ ουρακοτάνκο, του λέω. Εγώ λέω βρίζω. Και εσύ πας το παιδί στην Τούμπα. Τι αδιαζυγίου είναι που το πας το παιδί στην Τούμπα, βρε. Ουρακοτάνκο, του λέω. Βρίζω εγώ. Απολύτιστε. Καλησπέρα. Ναι. Τι κάνει, το τσαλακώνει το χαρτί. Έλα, φιλιά. Επόμενη γραμμή. Πάμε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, με ακούτε? Μάλιστα. Γιώργος από Κυπαρισία. Έχω τηλεφωνήσει και άλλες φορές. Θα ήθελα να πω λίγο, επειδή θίξατε ένα θέμα για ότι αυτό το πράγμα που γίνεται, ας πούμε, τώρα που βίζανε τους νεκρούς και λοιπά. Δεν ξέρω αν το έχουν μόνο οι Έλληνες, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στο Παρίσι. Ναι. Και κατάλαβα με τα λύπης μου πόσο μεγάλη διαφορά έχουμε σαν έθνος, ας πούμε, σαν λαός, σε σχέση με τους Γάλλους. Πραγματικά, δηλαδή, παιδιά, η διαφορά του επίπεδου είναι διαφορετική. Και εντάξει, okay, ας πούμε ότι επειδή η Γαλλία είναι δεύτερη οικονομία στην Ευρωζώνη. Είδα και τη Μαρσέη τι επίπεδο έχει. Άσου τώρα, φίλε, στη Μασσαλία έχεις πάει ποτέ? Φίλε, στο Παρίσι. Στο παιχνίδι Liverpool Manchester City, το ξέρω ότι βρήκαν οι οπαδοί της City, τους νεκρούς της Liverpool. Εγώ σου μιλάω για το Παρίσι. Εγώ σου μιλάω για αυτό που είδα. Εγώ δεν λέω ότι... Όχι, με λες για τον Γάλλο, τι καλός που είναι. Καταρχήν είναι Ευρωμιάδες, δεν πλένονται αυτοί. Πρόσεξε. Αυτή είναι η Βρετανία. Αυτή είναι η Βρετανία. Τι Γάλλοι Ευρωμιάδες είναι. Anyway, το θέμα είναι... Βρετανοί Ευρωμιάδες είναι. Μην τους έχουμε ότι εμείς είμαστε, εντάξει. Όχι, όχι, όχι. Απλά πρόσεξε με λίγο. Υπάρχει διαφορά επίπεδου. Και θα σου πω και κάτι άλλο που το κατάλαβα αφού βγήκα από το εξωτερικό, γιατί ήταν το πρώτο μου ταξίδι. Όταν πήγα στο Λούβρο και είδα τα ελληνικά γάλαματα κλπ. Στο Λούβρο και του πίνακε του Δελακρουά κλπ. Ναι. Θα σου πω. Είδα, ας πούμε, ότι είχαν υψώσει την ελληνική επανάσταση και γενικά το ελληνικό φρόνημα. Εγώ κατάλαβα ότι, δηλαδή, όταν βγαίνει έξω και βλέπει αυτά τα πράγματα, εκτιμά πιο πολύ τον ελληνισμό. Απλά το θέμα είναι ότι εδώ που έχουμε φτάσει είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και θες είναι ποδόσφαιρο, θες είναι πολιτική, θες είναι καθημερινότητα. Τι να εκτιμεί τον ελληνισμό. Ναρκωτικά έχει πάρει. Τι είναι ελληνισμό να. Τι να θαυμάσαι από τον ελληνισμό να πούμε. Τι σχέση έχουμε με τους αρχαίους, τρεφίλε. Εμείς με τους αρχαίους τι σχέση έχουμε. Τι σχέση κόκκινες με τους αρχαίους εσύ. Εγώ απλά αυτό ήθελα να επισημάνω ότι τα πράγματα δυστυχώς έχουν αλλάξει και αντί να βελτιωνόμαστε σαν ρε παιδί μου λαός, γινόμαστε χειρότερα. Πώς θα βελτιωθείς εγώ. Και διχαζόμαστε και όπως έχεις πει και εσύ Κωστή πολλές φορές, είμαστε μπλαόμπλες, ας πούμε. Δηλαδή, ενώ εκεί, ας πούμε, ακόμα και τα απλά πράγματα, ας πούμε, που είδα, είναι τελείως διαφορετικά από εδώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Κόκκινε, έχεις πάει στο Λούβρο? Όχι, Παρίσι δεν έχω πάει. Στο Βουγαζαντζίδικο του Λούβρου πήγες. Δεν έχω πάει στο Παρίσι. Ούτε να πας. Στο Κενιό και στη Λιόν έχω πάει. Τι πήγες να κάνεις? Πήγα να δω το Κενιό Ηρακλής. Πήγε ο Ηρακλής στην Ευρώπη? Ναι, το 0-0. Μάλιστα. Καλησπέρα. Μάλιστα, ναι. Ναι, παιδιά, εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, Ραπτόπουλε και Κόκκινε. Οι Έλληνες της λαμογιάς, της ανομαλίας, της κλεψιάς, της απατεωνιάς, της βρωμοψυχιάς και της ζήλιας. Αυτοί είναι οι Έλληνες που τους υποστηρίζεις. Ο κόκκινος τους υποστηρίζω και εγώ. Είπα κάπου ψέματα, υπερβολή? Όχι, καθόλου. Η πλειοψηφία των Ελλήνων αυτή είναι. Γεια σας. Επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Επόμενη γραμμή. Έχεις να απαντήσεις κάτι? Αφού το πιστεύει, θα το αλλάξω, θα πιστεύω. Εσύ τι πιστεύεις? Ότι σε πολλά εξ αυτών έχει δίκιο.
τότε και εσύ το πιστεύεις. Καλησπέρα. Μάλιστα. Γεια σου, παιδιά, καλησπέρα. Γεια σου, Γιάννη. Τι έγινε, ρε Γιάννη, σφίγγει ο πισινός χθες στην Εύβοια, δεν. Με το φιλαράκι σου ήμουν μαζί. Σε έστειλα και φωτογραφία, την είδες, ε? Ναι. Του Σιδηρόπουλου, μου είπε θα σε έπαιρναν και τηλέφωνο. Σιδηρόπουλος είναι να μας φτιάξει τα κόκαλα, δεν ήρθε απάνω. Αφού μου είπε θα βρεθείτε, ρε, ήταν να σε πάρει τηλέφωνο. Δεν με πήρε. Δεν σε πήρε. Λοιπόν, θα κάνει κανένα πόντο να πάρουμε μπόι ακόμα μας, ανοίξει τα κόκαλα. Θα ερχόταν με την νιώβη, θα ερχόταν και στο παιχνίδι. Τι κάνει ο άνθρωπος για να ψηλώσει. Είδες. Λοιπόν, για το Μάρτιο Γιολεπέ, για να σας πω, στον πρώτο ημίχρονο δεν τα καλή ΑΕΚ. Μ' άρεσε πολύ ο Ατρόμητος στη συμπεριφορά του, γιατί εκεί που καθόμουν και όλα το βλέπα πολύ καλά το παιχνίδι. 4-4-2 σε άμυνα, τριγωνικές καλύψεις και διαγώνιες φοβερές. Και όταν έβγαινε στην κόντρα, έβγαινε με 4. Η ΑΕΚ με ομάδες οι οποίες δεν θα προσπαθούν να κυκλοφορήσουν την μπάλα, όπως έπαιξε δηλαδή εχθές ο Ατρόμητος και όπως είχε παίξει και ο Βόλος μέσα στη Ριζούπολη, θα έχει θεματάκι. Σε ομάδες οι οποίες, όπως ο Άρης προχθές, όπως ο Ιωνικός, θα προσπαθούν το να χαϊβάνι ο Άρης. Την μπάλα. Το χαϊβάνι. Και θα πάει το παιχνίδι στις κλοπές, στις παγίδες, να πιέσω μπροστά στα μπακ, στα στόπερ, θα είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Και σε αυτά τα μάτια θα φαίνονται και ο Σιμάση και ο Γκατσίνο. Να σου πω ότι έχθες... και 6 παίκτες έβγαλε μπροστά. Εντάξει. Ναι, εγώ σου λέω ως επί το πλήστον πως έβγαινε ο ατόμος. Απλά έβγαινε σίγουρα με 4. Ο Κόλμαν είναι πολυτέλεια το ότι είναι στην Ελλάδα. Αυτό είναι προπονητής. Μ' άρεσε, σου λέω πάρα πολύ. Και είχε και επιθετικό πλάνο η ομάδα. Δεν πήγε να κάτσει πίσω πώς θα αμυνθεί. Και αν ήταν πιο προσεκτικό. Αν ήταν πιο προσεκτικό, γιατί ο Αλμέιντα παίζει με αρκετό ρίσκο, την ανεβάζει την ομάδα μπροστά, σε κόντρα θα μπορούσε να έχει κάνει και πρώτο στον γκολ. Σου έκλεψε πάρα πολλές μπάλες και έβγαινε οργανωμένα. Όχι, οργανωμένα στην κόντρα έβγαινε. Οργανωμένα δεν την τρίπησε. Οργανωμένα στην κόντρα λέμε. Δεν έβγαινε ένα, έβγαινε 4-5. Αυτό σου είπα πριν. Ναι, αλλά δεν έβγαλε κάποια δομημένη επίθεση από πίσω. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ καλύτερη. Και ένας παίχτης ο οποίος πρέπει να παίζει βασικός οπωσδήποτε με αυτές τις ομάδες που θες να χτίσεις, να δημιουργήσεις και να μην παίζει ο Σιμάνσκι είναι ο Γιόνσον. Από την ώρα που μπήκε χθες βοήθησε φοβερά. Και είναι πάρα πάρα πολύ καλά γυμνασμένη ομάδα η ΑΕΚ. Αυτό δηλαδή βλέπω από τον Αλμέιδα. Θεωρώ ότι θα το πάει μέχρι τέλος. Κώστα, το βλέπεις? Δεν ξέρω, πιστεύω πως ναι. Αρκεί να μην βάλετε τον Τζαβέλα και τον Μάνταλο βασικού σε κανένα μάτς μαζί. Κοίταξε, ο Τζαβέλα. Ο Ρότα ανεβασμένος. Πολύ. Ο Ρότα φοβερός, πρώτος παίχτης. Ο Μουκουντή λίγο πάλι, στο είχα πει και την προηγούμενη αγωνιστική, τον φοβάμαι πίσω, είναι αργός. Δηλαδή ο Κλωναρίδης που τον βρήκε σε κάνα δύο φάσεις. Ο Κλωναρίδης στον χώρο γρήγορος, είναι ένα τσαπατσούλης. Δεν τελειώνει τις φάσεις εύκολα. Και το πρόβλημα το μεγάλο Κώστα είναι αυτό που φωνάζουμε όλα τα χρόνια, ενώ είναι καλός παίχτης και τον αγαπάει και η κερκίδα, δεν έχει το τελείωμα ο Αραούχο. Εχθές πάλι. Όχι, κάνεις λάθος. Δεν το έχει το τελείωμα. Εσύ Γιάννη, άκουμε λίγο. Άκουσον με, πάταξον δε. Ναι. Λοιπόν, και μετά ο Αραούχο από την ώρα που Αλμέιδα τον είπε θα βγει λίγο πιο πίσω και θα βγαίνει μπροστά ο Λιβάη Γκαρσία, έχει αγχωθεί. Δεν είναι ο Αραούχο που ξέρουμε. Όχι, ο Αραούχο εγώ νομίζω πιο πολύ του αρέσει να παίζει έτσι. Του αρέσει πιο πολύ, ναι. Αλλιώς θα διαμαρτυρόταν. Η εικόνα, Γρηγόρη, δεν είναι το φορ των 18 γκολ, των 20 που θα σου δώσουν πρωτάθλημα τύπου Μπέρκ, Λαραπή, Νικολαίδη, Βαζέτα. Σε αυτό συμφωνώ. Του Μπλάνκο. Αλλά κάνει γκολ τα οποία τα έχει. Είναι φορ των 12 γκολ, Γρηγόρη, εκεί. Λίγα είναι. Είναι λίγα για το φορ που θα σου δώσει το πρωτάθλημα. Δηλαδή πρέπει να βρει ακόμα έναν όπως τη χρονιά που πήραμε. Γι' αυτό βάζει τον Γκαρσία μέσα. Γι' αυτό βάζει και τον Γκαρσία, μπράβο. Λοιπόν, σας φιλώ. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα. Πάμε, ναι. Γεια σας, κύριε. Γεια σας. Γεια σας, κύριε. Θα μας δώσετε κουμάρι σήμερα να παίξουμε τίποτα? Όχι. Όχι, κουμάρι έχει σήμερα. Όχι. Δεν έχει. Όχι. Δεν βλέπεις κάτι δηλαδή στο μάτσα? Εγώ βλέπω γκολ με κεφάλι. Είπα. Γκολ. Κόκκινη, κεφάλι, κόκκινη κάρτα. Και κόκκινη κάρτα. Γκολ κόκκινη κεφάλι, κάρτα και πέναλτι βλέπω. Αυτά τα τρία παίζονται. Γκολ, κεφάλι, κόκκινη κάρτα και μπέναλτι. Δεν ξέρω αν παίζονται. Διαστικά παίζονται, δεν παίζονται. Δεν ξέρω. Άμα παίζονταν αυτά, θα τα έπαιζα. Θα έβγαζα μια κάρτα και θα έλεγα τον Κουλιανό με πετάξει. Θα πάρω Ραπτόπουλο. Ωραίος. Φιλιά. Καλό μεσημέρι. Έτσι λέγεται κάρτα. Πώς. Ραπτόπουλος. Θα πάρω λίγο. Τα παντελόνια στον μπάγκι Ραπτόπουλο. Ναι, όχι, λέω και τώρα, κάρτα. Δεν με δώσα. Τάσα μέχρι και κάρτα να βγάλει. Άμα θέλει κάποιο. Άτι και γραμματώσιμο. Να διαθυμιστεί. Διαθυμιστή. Ο Φωτιάδης δεν λέει, διαθύμιση. Καραγκιόζησε, καλησπέρα. Τη διαθύμιση. Καλησπέρα. Ο Βασίλης λέει.
Ο Κυρκός από την Καταρίνη τι κάνει? Πρέπει να πέθανε. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Πάμε. Μ' ακούς? Βεβαίως. Ναι. Ράπα, άμα δεν φέρνεις το Φούρνιαρ πίσω, θα έρθουμε από εκεί, να ξέρεις. Σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Έχω ένα ξύφο στο κόρτο. Ναι. Να πας με γυναίκα το συντομότερο δυνατό. Κάνω τα έξοδα. Και λαμπικάρει το μυαλό σου, να φύγει τη ρίλα το κεφάλι σου. Τη ρίλα. Τη ρίλα, ναι. Εμπρός. Ναι. Χαίρετε, κύριε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα έχει το βράδυ 8 η ώρα στον Πειραιά συγκέντρωση επιστημόνων. Επιστήμονες του Πειραιά με επιστήμονες της Θεσσαλονίκης πλέον. Εννοείται, εννοείται, και απορώ γιατί απορούν οι οπαδοί των άλλων ομάδων. Κύριε. Με την φορά των Παοξίδων. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Πέρασα προχθές από τη Τούμπα, γράφανε τι γράφανε, δεν έχει σβηστεί τίποτα. Τι απορούνε? Αυτή είναι. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Αλλά όχι 50 άτομα και 100 που λένε. Αυτό πήρα να πω. Και ότι πρέπει να κάνει και μια καμπάνια, δεν ξέρω, η Σταθμή, ο δικό σα, λίγο με τη βία, με αυτό. Δηλαδή, στον επόμενο νεκρό θα ξανακάνουμε. Ναι, και π.χ. δηλαδή, ακούω του δημοσιογράφου του ΠΑΟΚ, π.χ. ο Κουλιανός το πρωί, αν ήταν για κάτι άλλο. Δηλαδή, το είπε, το ανέφερε το θέμα. Αλλά το είπε. Το ανέβαινε, βέβαια. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, να δώσετε λίγο έμφαση. Τι να κάνουν? Όχι μόνο. Θα του τορμήξουν και αυτού στο τέλο. Τι να κάνουν οι άλλοι? Και ο Μάτος και το ένα και το άλλο. Λίγο χαλαρά. Να και, πάει κι αλλού λίγο το. Και αυτή είναι η υποπίεση, σκέψου. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Πα εκεί μέσα, στην πέσουνε. Εύκολο δεν είναι. Μην του κατηγορεί. Θέλω να βρουν τη χρυσή τομή. Θα μα τι να μην του κατηγορεί, κύριε. Εδώ στη Λεβαδιά του ορμήξαν του ανθρώπου. Επειδή έχει σοφάρει ο Λεβαδιακό. Άμα έβαζε και τον πέναλτι, θα του πλακώναν κιόλα. Τίποτα, αυτοί είμαστε. Δεν είναι μόνο το θέμα στον ΠΑΟΚ. Όλοι είναι, αλλά μην απορούν κιόλα. Φέρνει ο Μπότο, δαγκώνει το Σαββίδι, την πλήρωσε ο Κουλιανός με τον Πετροτόνα που. Κατάλαβε τι γίνεται. Τέλος πάντων. Καλώς. Δαγκώσαν τον Σβέρκο του Σαββίδι, φταίει ο Κουλιανός. Πάμε παρακάτω. Ο εύκολο στόχο. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι Νίκος, λέγομαι. Ναι. Αεκτήσει από Αθήνα, από Νέα Ερυθρέα. Νέα Ερυθρέα, ναι. Τώρα αυτό που λέει, επειδή δεν φοράς το παδικά γυαλιά και σε θεωρώ αντικειμενικό, νομίζω είσαι λίγο άδικος, γιατί ακούω την εκπομπή όλη τώρα στο ίντερνετ εδώ. Σε ποιο κομμάτι λες? Για το πέναλτι. Όχι, όχι, δεν μιλάω για το πέναλτι. Που λες για τον πρόεδρο, ότι πουλάει την προσφυγιά και αυτά. Γιατί το λες? Μα δεν το λέω, προσέξε με. Δεν το λέω αρνητικά. Το λέω. Το επικοινωνιακή μαγιά το θέλω. Το λέω έξυπνα. Δεν το κακίζω. Εγώ λέω ότι κάνει μαγιά και οι άλλοι κοιμώνται εδώ δική μου. Συμφωνείς ότι ο Σαββίδης, επειδή αναφέρεις για τον ΠΑΟΚ τώρα, έτσι. Ναι. Καλώς ή κακό. Είναι εξαφανισμένος 3 χρόνια από το. Τίποτα. Δεν χρειάζεται να συμφωνεί. Με Άζαξ τον περιλάβανε και το έκαναν αόρατο. Α, γιατί εγώ νόμιζα ότι το έπεσε ειρωνικά προς. Όχι, όχι. Καθόλου. Ίσα μαγκιά τη ΣΑΕ. Σου είπε μαγκιά σου. Μα άμα ανέβει από τη Νέα Ερυθρέα και η Φυσιά, δεν είναι η Νέα Ερυθρέα εκεί απάνω? Όλα. Νέα Φιλανδέλφα, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Νέα Ρόμπος, Νέα Μάκρη. Όλα αυτά προσφυγικά είναι. Προσφυγιά. Άμα ανέβει εδώ στα χωριά. Εμένα η δική μου ναι. Πρόγονη από το Αϊβαλί ήρθαν. Έτσι. Δεν το... Μπορεί να μην γίνει μαθαίρεμα εδώ Νέα Ερυθρέα, αλλά από ναι. Έχω την Καλαμαριά που ήταν η καθαρή ομάδα τη προσφυγιά εξαφανίστηκε. Ο Απόλλων και ο Πανιώνιος εξαφανίστηκαν. Ναι, ο Απόλλων Αθηνών, ο Πανιώνιος, ο Απόλλων Καλαμαριά. Και έμεινε ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ, άμα πα στη Βόρεια Ελλάδα σε ποντιακά χωριά, οι 30άρδες, οι 25άρδες, είναι όλοι ΑΕΚτζίδες. Όλοι. Θα σου πω. Ναι. Επειδή έτυχε και σπούδαζα πάνω στην ναι. Κομωτινή για την ακρίβεια. Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη, Κατερίνη, λίγο πιο κάτω. Είναι όλα ΑΕΚτζίδες. Η Κατερίνη στο σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή και όλοι ΑΕΚ. Ναι. Κατάλαβες, κάνει γήπεδο, κάνει διόπτρες, κάνει τα ποντιακά τα αυτά και κερδίζει κόσμο και πρόσφυγες. Όπως επίσης πιστεύω και είμαι πεπισμένος ότι αύριο μεθαύριο πρώτα ο Θεός θα κάνει και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ γήπεδο και όλοι. Και στον ΠΑΟΚ, βάζω ένα Σαββίδη, θα φτιάξει το γήπεδο εκεί και θα κάνει. Μακάρι ο άνθρωπος να προλάβει να το κάνει. Θα κάνει και να τους καλέσει όλους. Όλους θα τους καλέσει.
και να χορέψουν και για την πόλη να πούνε και για, τα, όλο, για το ΣΕΣΜΕ, για το ΑΙΒΑΛΗ, όλα, όλα τα πούνε. Δεν έχουν να χωρίσουμε τίποτα. Ίσα ίσα εγώ είμαι περήφανος. Πρώτον ότι είμαι, η καταγωγή μου είναι από εκεί. Γιατί αν θυμάσαι και τα ξέρεις και τα ιστορικά γεγονότα, ο πληθυσμός Αθήνας ένα βράδυ διπλασιάστηκε τότε από τη μικρασιατική καταστροφή. Διπλασιάστηκε τον, σου λέω. Λοιπόν, και δεύτερον, πιστεύω ότι και ιστορικά αν το πάρεις και ο ΠΑΟΚ έχει ρίζες αεκτζήδικες. Γιατί αν θυμάσαι λεγόταν ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Και έγινε εκείνο το παιχνίδι με τον Άρη για την φανέλα και τα χρώματα. Τα χρώματα και με αυτά. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, απλά νομίζω ότι ακούστηκε κάπως ηρωνικά. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Εντάξει, Λεβέντη μου, πρέπει να κλείσουμε. Έγινε, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Καλή συνέχεια και στους υπόλοιπους. Ακολουθεί η κυρία Τάνια Δήμου Μεϊδής, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο, με Κωνσταντίνο Πετορτού και Βασίλη Λαχόπουλο. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο στους 2.